Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου του 2013. Ιστορική μέρα. Μάθαμε διαστόματος Υπουργού Αναπληρωτήτων Οικονομικών ότι η χώρα βρίσκεται σε πλεώνασμα. Είναι παλιά η ρίση. Οι αριθμοί ευημερούν. Με τους ανθρώπους έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Ξεκινάει αμέσως τώρα η απογευματινή ενημέρωσή σας από τον Sky. Πλεώνασμα στον προϋπολογισμό, αλλά έρχονται και νέες μειώσεις μισθών ως και 30% για 600.000 εργαζόμενους. Νέα μπλόκα στις εθνικές οδούς, κυνηγητό στα χωράφια αγροτών και αστυνομίας. Βολή στο Τσίπρα από τη Σοφία Σακοράφα για τα ταξίδια σε Αμερική και Γερμανία. Ρογμές στην κυβέρνηση από τις σκέψεις Βρούτση για αλλαγές στο νόμο για τις απεργίες. Δημάρ, απαράδεκτη πρωτοβουλία του Υπουργού. Λουκέτο στην ασφαλιστική εταιρεία Εβήμα, στον αέρα 270.000 ασφαλισμένοι, στο δρόμο 200 εργαζόμενοι. Και γονείς ψάχνουν για νονούς των παιδιών τους στις μικρές αγγελίες. Κρύβονται λόγω κρίσης, συγγενείς και φίλοι. Αυτή η μέρα λοιπόν έχει μια είδηση η οποία είναι πραγματικά μοναδική. Γιατί μόνο μοναδική μπορεί να χαρακτηριστεί μια είδηση που συμβαίνει μια φορά κάθε 600 χρόνια. Ήταν λοιπόν πριν από 600 χρόνια. Πριν καν πέσει η Κωνσταντινούπολη στους Τούρκους, που ένας πάπας παρετείται από τη θέση του. Θα το ξανακάνει ο σημερινός προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, θα το ξανακάνει και θα παρετηθεί σε λίγες μέρες από σήμερα. Θα συζητήσουμε αργότερα το πώς και το γιατί. Μια υπόθεση με αρκετά ερωτηματικά. Ασχήμιες. Ντροπή στο χθεσινό τελικό του κυπέλου. Ντροπή πραγματική. Ντροπή για όλα. Για όσους ήταν μέσα, για όσα συνέβησαν εκεί, για τις ομάδες που με ελάχιστα εισιτήρια που υποτίθεται ήταν και προσκλήσεις, τα έδωσαν δηλαδή με δική τους ευθύνη. Είχαμε όσα είχαμε, ντροπή και για την αστυνομία και τη στάση της. Και από την πλευρά του Υπουργείου γίνεται έρευνα και ψάχνετε πώς θα ξυλωθούν γαλόνια. Νομίζω μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, συζήτηση θα έχουμε αργότερα με τον κύριο Μαρκογιαννάκη. Το τι γίνεται στην Επιτροπή της Βουλής, το Στικάκι, η Αλήθεια, η κυρία Κωνσταντοπούλου και πολλά ακόμα θα είναι στην ατζέντα αυτής της συζήτησης. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα οικονομικά. Είναι μια μέρα από αυτές που σε πιάνει τρέλα τούτη εδώ. Δεν ξέρω αν θα δούμε εδώ την Ευγενία Τζόρτζη στο παράθυρο. Ωραία. Γιατί είναι μια μέρα από αυτές που σε πιάνουν τρέλα. Να τη δούμε για να την καλησπερίσουμε. Ναι, και ο Τάκης Χατζής εδώ. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα. Σήμερα λοιπόν μάθαμε το εξής εκπληκτικό. Καλησπέρα. Εκτός από την Ευγενία, καλησπέρα και στην Ελένη Καλογεροπούλου, στον Τάκη βέβαια, στον Χρήστο Κούτρα και στον Γιάννη Τζούνο. Είναι λοιπόν μια εκπληκτική μέρα, όπου βγαίνει ο Υπουργός Αναπληρωτής των Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, και λέει ότι η χώρα παρουσιάζει πλεώνασμα. Ότι δηλαδή η εκτέλεση του προϋπολογισμού έχει θετική έκβαση και στη χώρα επιτυγχάνεται ο στόχος για τον οποίο έχουμε ματώσει όλοι τόσο όσο έχουμε ματώσει. Αν έχουμε την κάρτα, να τη δούμε για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτού του πλεώνασματος, που δεν είναι και λίγο εδώ που τα λέμε. Έχουμε τα οριστικά στοιχεία του Ιανουαρίου που δείχνουν ότι έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα 398 εκατομμύρια ευρώ και πλεώνασμα επίσης και στο ισοζύγιο του προϋπολογισμού κατά 159 εκατομμύρια. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, χαρακτήρισε εννοείται το γεγονός πολύ θετικό, αλλά δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτό. Αλλά... Ένα λεπτό. Πριν, την προηγούμενη κάρτα. Έχουμε λοιπόν έναν προϋπολογισμό ο οποίος τον πρώτο μήνα του χρόνου εμφανίζει ένα εξαιρετικά θετικό αποτέλεσμα. 400 εκατομμύρια πλεώνασμα. Ναι. Επιτέλους, θα λέγαμε. Θυμάμαι όμως, ρε Ευγενία, ότι την προηγούμενη εβδομάδα μόλις κάναμε ρεπορτάζ και συζητούσαμε εμείς εδώ για το μεγάλο πρόβλημα από τη μείωση των εσόδων του κράτους. Πράγματι. Δηλαδή, λέγαμε ότι μπορεί να χρειαστούν ακόμα και πρόσθετα μέτρα, γιατί είχαμε περίπου 350 εκατομμύρια μαύρη τρύπα τον πρώτο μήνα. Σωστά. Πολύ σωστά. Ισχύει, γιατί αυτή τη τρύπα συνεχίζουμε και την έχουμε. Είναι 160 εκατομμύρια ευρώ από το φόρο προστιθέμενης αξίας από το ΦΠΑ, 153 εκατομμύρια από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και 134 εκατομμύρια, τα βλέπουμε και στην κάρτα, από τα τέλη κυκλοφορίας. Άρα λοιπόν, με ένα έλλειμμα 450 βγαίνουν εδώ εκατομμύρια. Πώς εξηγείται να έχουμε πλεώνασμα? Όχι, εξηγείται πολύ απλά, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι περικοπές. Όχι μόνο. Είναι τόσο απλό. Για πες το.
είναι επειδή το κράτος δεν έχει επιστρέψει τους φόρους, αυτά που χρωστάει, τις επιστροφές φόρων δηλαδή, το ΦΠΑ κατά κύριο λόγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το φόρο εισοδήματος δεν μπορεί να τον παρακρατήσει. Ενώ λοιπόν οι επιστροφές φόρων υπολογίζονταν ότι έπρεπε να είναι 311 εκατομμύρια, έγιναν 45. Δηλαδή το κράτος οφείλει γύρω στα 270 εκατομμύρια, τα οποία τα μετακυλεί για τους επόμενους μήνες. Και τόσα έτσι... να είναι, και όχι να είναι που είναι, πάλι υπάρχει πλεώνασμα. Ξέρεις γιατί το λέω? Για να καταλήξω στο προφανές. Ναι. Ότι είναι τόσο μεγάλες οι περικοπές που έχουν γίνει. Στις δαπάνες. Τόσο μεγάλες και δραματικές, στους μισθούς, στις συντάξεις. Όταν λέμε δαπάνες, το βασικό είναι αυτό. Πετσόκοψαν τόσο πολύ τις αμοιβές των πολιτών, με αποτέλεσμα να έχουμε ξεπεράσει και το στόχο. Δηλαδή, έχουμε ένα δις όφελος από τις περικοπές της σε μισθούς, συντάξεις. Αυτό είναι το πραγματικό νούμερο. Είναι περίπου 980 εκατομμύρια. Ακριβώς. Βγάζουμε τα περίπου 500 που είναι αυτά που είδαμε των εσόδων που έπεσαν έξω, ναι, και μένουν και άλλα 400 σχεδόν για να είναι συν στα ταμεία του κράτους. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι το μαχαίρι που έχει πέσει σε συντάξεις και μισθούς δεν έχει προηγούμενο. Έχει και αυτό βασιά, ναι, είναι κάτι το οποίο πια οφείλει πρώτα η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει. Και το λέω γιατί ενώ έχει πέσει τέτοιο μαχαίρι, που παρά το ότι δεν έχουμε φόρους να πληρώσουμε και στερούμε έσοδα από τα προϋπολογισμένα, το κράτος τελικά βγαίνει κερδισμένο από τις περικοπές μισθών. Βρήκε τον τρόπο να τα πάρει τα λεφτά. Έκοψε τους μισθούς. Ναι. Το πιο αποτελεσματικό πάντα είναι αυτό, γιατί είναι αυτό που μπορείς να υπολογίσεις. Τη φοροδιαφυγή ή το ΦΠΑ, κάνεις μια εκτίμηση, ένα στόχο. Αν αυξηθεί η φοροδιαφυγή όμως ή αν ο κόσμος δεν έχει να αποδώσει το ΦΠΑ, γιατί είναι γνωστό ότι παρόλο που το ΦΠΑ εισπράτεται, πολλοί έμποροι το χρησιμοποιούν ως κεφάλαιο κίνησης, Νίκο, για να μπορούν να ρεφάρουν ουσιαστικά τον μήνα. Δεν υπάρχει επιλογή. Έτσι εξηγείται και η πολύ μεγάλη στέρηση που έχουμε στο ΦΠΑ. Άλλωστε, γιατί... αυτό το κάνει και το ίδιο το κράτος, Ευγενία μου. Εννοείται. Δηλαδή, να κατηγορήσουμε τον ιδιότυπο που κρατάει το ΦΠΑ. Οι επιστροφές είναι αυτό ακριβώς, η ίδια πρακτική. Οι επιστροφές φόρων που οφείλει και δεν έχει αποδώσει μέσα στο μήνα ως όφιλε, είναι ακριβώς η ίδια πρακτική. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν έρχεται τώρα νέα μείωση μισθών. Την 5η στις 14 Φεβρουαρίου έχουμε μια πολύ κομβική ημερομηνία με συμβάσεις που λήγουν και ενδεχομένως για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση, γιατί μιλάμε θαρώ για 42 συμβάσεις, ζήτημα ακόμα και μετενέργειες. Εξήγησε τα μας αναλυτικά για να βλέπουμε και τους πίνακες. Έχουμε 42 κλαδικές συμβάσεις που λήγουν. Να θυμίσουμε ότι έχουν λήξει ήδη γύρω στις 70 κλαδικές συμβάσεις. Αλλά αυτές οι 42 λήγουν την ίδια μέρα. Λήγουν την ίδια μέρα, αφορούν κυρίως εργαζόμενους σε τράπεζες, ναυτιλιακές, δικηγορικά γραφεία, βιομηχανίες, αλλά και άλλα μικρότερα επαγγέλματα δηλαδή, όπως εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι πολλές. Θα ισχύσει το τρίμηνο της μετενέργειας. Θα θυμίσουμε ότι η μετενέργεια ήταν εξάμηνη, έγινε τρίμηνη. Να πούμε τι είναι η μετενέργεια για όποιον δεν το ξέρει. Είναι το περιθώριο που δίνει ο νόμος να υπογραφεί μια συλλογική σύμβαση. Διαφορετικά πάμε αναγκαστικά σε επίπεδο ή επιχειρησιακής ή ατομικής. Αν λοιπόν μέσα σε ένα τρίμηνο από τη 14η ημέρα του Φεβρουαρίου, δηλαδή την 5η, δεν καταφέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι της κάθε μιας από αυτές τις συμβάσεις, και είδαμε σε τράπεζες, μας είπες για εκπαιδευτικούς και λοιπόν και λοιπές κατηγορίες, να συμφωνήσουν, τότε μετά από 3 μήνες ο κάθε εργοδότης θα έχει δικαίωμα να κάνει ατομική σύμβαση με τον κάθε εργαζόμενο. Ακριβώς. Και να του δίνει εκείνα τα 511 ευρώ, μεικτά πάντα, έτσι, αν είναι από 25 και κάτω, και 500 πόσα είναι ακριβώς. 86. Πόσα? 586. Και 586, μεικτά πάντα, αν είναι από 25 και πάνω. Ναι. Ουσιαστικά οδηγούμαστε σε ένα τέτοιο καθεστώς. Βέβαια, μέχρι στιγμής είναι η αλήθεια ότι έχουν υπογραφεί 1000 περίπου επιχειρησιακές συμβάσεις. Αυτό είναι καλό, γιατί η επιχειρησιακή σύμβαση προστατεύει σε επίπεδο επιχείρησης τουλάχιστον μια σειρά δικαιώματα και είναι πιο οριζόντια. Αλλά έχουμε και πάρα πολλές ατομικές συμβάσεις. Υπολογίζονται ότι γύρω στο 1 εκατομμύριο άνθρωποι δουλεύουν αυτή τη στιγμή με ατομική σύμβαση. Και εκεί πλέον όλα είναι ανοιχτά. Μάλιστα. Άρα, και, λοιπόν, και στους όρους εργασίας, δηλαδή στην ευελιξία. Βάσει το νόμο βέβαια, εντάξει, γιατί υπάρχουν κατώτατα επίπεδα εργασιακά ακόμη, αλλά και σε επίπεδο μισθών είναι στην ευχέρεια του εργοδότη και στην ευχέρεια του εργαζόμενου, ο οποίος ουσιαστικά δεν έχει καμία ευχέρεια, να αποδεχθεί την ατομική σύμβαση και τους όρους της. Άρα λοιπόν μέχρι τώρα έχουμε το δεδομένο το ότι ο προϋπολογισμός πάει καλά, δηλαδή με όλους τους αστερίσκους οι περικοπές που μας έχουν κάνει
αποδίδουν. Φόρους δεν πληρώνουμε τόσους πολλούς όσους πρέπει γιατί δεν έχουμε. Αλλά πάλι κερδισμένο είναι το κράτος γιατί τα έχει πάρει από τη σίγουρη, από την πλευρά του μισθού ή της σύνταξης. Και έχουμε και ένα ενδεχόμενο ακόμα μεγαλύτερων περικοπών. Δεν υπάρχει περιθώριο. Ναι. Με συγχωρείς, περιθώριο μεγαλύτερων περικοπών δεν υπάρχει. Θα μου επιτρέψει να διατυπώσω μια θεωρία. Πιστεύω ότι σε λίγο ο κόσμος θα προσχωρήσει τη θεωρία της απήθειας. Θα του λες, θα λένε στο σπίτι χρωστάμε στην εφορία 20.000, δεν 5.000 και δεν πειράζει, μην τα δίνεις. Κάνεις λάθος, όχι, εγώ διαφωνώ. Ναι, καλά, μπορεί να διαφωνείς, αλλά άκουσε το όμως ολόκληρο, γιατί μου το είπε κορυφαίος πολιτικός παράγοντας αυτό. Μου λέει, αν το 20% του ελληνικού λαού δεν πληρώνει, το κράτος δεν υφίσταται. Και η Ευγενία μπορεί να μας, ξέρει τα οικονομικά, μπορεί να μας πει. Τι σημαίνει το 20% του ελληνικού λαού μην πληρώνει φόρους και τίποτα. Διότι, Νίκο μου, δεν υπάρχουν άλλα λεφτά. Δηλαδή, το 586 πόσο να το κάνει. 450, ποιος θα πάει για δουλειά. Τα εισιτήρια μόνο που θέλει, αφού δεν έχουμε μειώσεις σε τιμές. Ποιος θα τη βγάλει ο κόσμος. Δεν γίνεται, δηλαδή. Δεν γίνεται. Γιάννη, υπολογίστε ότι είναι και 13 δις ληξιπρόθεσμα μόνο το 12. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι η πρώτη φορά που δεν βγαίνει. Προφανώς είναι η πρώτη φορά που το έγινε με τόσο οξύ τρόπο, γι' αυτό και έχουμε πλεόνασμα. Δηλαδή, επί της ουσίας, αν θέλεις κανείς να δει συνολικά την εικόνα. Δεν είναι λίγο πλασματικό όμως, Νίκο. Δεν είναι οξύς, Νίκο, είναι βίος. Από τη στιγμή που η Ευγενία μας λέει ότι το κράτος όφιλε να έχει επιστρέψει στους πολίτες 300. Συγγνώμη, Ευγενία, δεν θυμάμαι τον αριθμό. 311 εκατομμύρια. Και έχει επιστρέψει 45. Συγγνώμη, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος περιμένει την επιστροφή του. Με αυτή την επιστροφή θα κινούσε, αντιλαμβάνομαι, τη δουλειά του, θα πλήρωνε τους φόρους, το ένα, το άλλο. Το κράτος δεν πληρώνει, δεν δίνει τα χρήματα που πρέπει, εμφανίζεται ότι έχει ένα μεγάλο κέρδος και θα έρθει αύριο το πρωί να ζητάει από αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους δεν τους επιστρέφει τα χρήματα που πρέπει να τους επιστρέψει, καινούρια φορολογία και ΦΠΑ και δεν ξέρω εγώ και τι άλλο. Δεν είναι ένα λεπτό. Και μια πλασματική πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Μη μας εκπλήσει αυτό. Έτσι λειτουργεί το κράτος όλα τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω ότι. Μη μας νομίζουν κιόλας ότι. Όπως και να έχει, ακόμα το κάναμε την πράξη πριν. Και αν βγάλεις αυτά τα 275 εκατομμύρια, πάλι είναι πλεόνασμα και γι' αυτό λέω. Είναι τόσο μεγάλο το ψαλίδι σε μισθούς και συντάξεις. Αυτό προφανώς είναι το κλειδί της ιστορίας. Καλύπτει την τρύπα από τα ακίνητα και όλα τα υπόλοιπα. Πριν, Τάκη. Να ρωτήσω την Ευγενία κάτι θεωρώ σημαντικό, αν μου επιτρέπεις, Νίκο. Ναι. Ευγενία, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό είναι ένα λογιστικό αποτέλεσμα, φαντάζομαι. Ναι. Δηλαδή στα χαρτιά επί της ουσίας δεν υπάρχει μία στο κράτος δηλαδή. Πρόκειται περί κράτους που έχει πέσει έξω. Δηλαδή αν καταλαβαίνω δηλαδή. Χρωστάει στους πολίτες και εμφανίζει όχι δεν περίμενε. Δεν έχει πέσει έξω γιατί το όχι, κράτος λέω το εξής. Και θέλω να είμαι σαφής Ευγενία γιατί μια απάντηση πρέπει να την καταλάβουμε όλοι. Εσύ που τα ξέρεις δηλαδή τα οικονομικά. Το κράτος λέει ότι εγώ έχω 300 τόσα εκατομμύρια πλεόνασμα. Mm-hmm. Αφού χρωστάς 500, τι 300 εκατομμύρια πλεόνασμα έχει. Άστο τώρα, μην το πιάνεις εσύ. Όχι, μην το πιάσω έτσι. 350 χρωστάμε. Δις, όχι εκατομμύρια. Το κράτος έχει πέσει, είναι χωρίς μία δεκάδα. Τάκη, αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα δίνουν χάρη των εντυπώσεων, έτσι πιστεύω εγώ. Είναι, μία, ναι, είναι δύο πράγματα, Ευγενία. Δεν έχει πέσει έξω, γιατί δεν έχει πέσει έξω, γιατί καταρχήν μειώνει το έλλειμμα του. Λοιπόν, ακόμη και αν δεν έχει πλεόνασμα, να μην ξεχνάμε ότι ξεκινήσαμε από ένα έλλειμμα. Βάζουμε πολλά δεδομένα, νομίζω ότι μπερδεύουμε ίσως λίγο και τους τηλεθεατές. Θέλω να ετοιμάσουμε το βίντεο με την Εβήμα, την ασφαλιστική εταιρεία, για να δούμε, για να δείτε πώς το ένα παρασύρει το άλλο. Το πράγμα είναι απλό. Από τη μια πλευρά καταφέραμε αυτό που ήταν στόχος. Ο Ιανουάριος να έχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή όσα ξόδεψε το ελληνικό κράτος είναι λιγότερα από αυτά που εισέπραξε. Μας έμειναν κάποια. Το πόσα μας έμειναν στην πραγματικότητα μπορεί να είναι 50-60 εκατομμύρια. Ακριβώς έτσι είναι. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Από την άλλη πλευρά. Ότι για πρώτη επειδή φορά ίσως και λύσαμε. Αν όχι ναι, πλέον. Έχουμε, ίσως και λύσαμε. Είμαστε μη... έχουμε τόσο έλλειμμα από όσα είχαν υπολογίσει από τους φόρους και τα υπόλοιπα. Δείχνει το μέγεθος των περικοπών, της μιζέριας και της φτώχειας που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στους πολίτες. Και Γιάννη, τι θα κάνει γι' αυτό. Φτάνει λοιπόν κάπου, η κυβέρνηση προβληματίζεται. Οπωσδήποτε υπάρχει προβληματισμός. Καταρχήν, θέλω να μείνω σε αυτό το οποίο είπατε για τα ληξιπρόθεσμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι κάποια χρήματα, ένα μέρος των χρημάτων από τα ληξιπρόθεσμα θα δοθούν. Αυτό ενδεχομένως να κινήσει λίγο τα πράγματα, είτε σε επιχειρήσεις είτε σε ιδιώτες. Όχι, αυτό εγώ ανάποδα το είπα. Ληξιπρόθεσμα του κόσμου προς το κράτος. Τα 13 δις. Α.
Τα 13 δις. Όχι, αναφέρομαι σε αυτό που είπε η Ελένη, ότι το κράτος χρωστάει. Ναι. Γιάννη μου, απλά και πρακτικά. Έτσι. Έχει κάποια πρωτοβουλία η κυβέρνηση, σκέφτεται κάτι ο Πρωθυπουργός, διότι εδώ πια δε, είναι προφανές ότι δεν πάει άλλο. Ναι, κοίταξε. Καταρχήν το θέμα των μέτρων και της νέας περικοπής μισθών είναι ένα πράγμα το οποίο είναι προς συζήτηση. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι στον προγραμματισμό. Δεν υπάρχει κάτι στο τραπέζι. Δεν υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Υπό την έννοια ότι αυτό που είπε ο Τάκης, ότι δεν πάει άλλο. Πού να πας το 586. Πάμε. Απ' την άλλη, βλέπουμε και τα ανοιχτά μέτωπα. Να σκεφτεί, δεν ξέρω, Γιάννη, αν έχει από το ρεπορτάζ τέτοιο μήνυμα. Βοηθήστε με λίγο να δούμε το βίντεο, γιατί θέλω να δούμε. Θέλει να το δει πάλι το οικονομικό. Να δούμε λοιπόν τι έγινε με την ασφαλιστική εταιρεία. Γιατί να δούμε πώς αυτό έχει επίπτωση στον ιδιωτικό τομέα. Μια ασφαλιστική εταιρεία που χαρακτηριζόταν μάλλον θετικά, η Εβήμα, εξειδικευόταν στον κλάδο των αυτοκινήτων, της ασφάλισης των αυτοκινήτων. Στην ουσία δεν υπάρχει πια, οι εργαζόμενοι βγήκαν στον δρόμο, υποστηρίζοντας όμως τους εργοδότες τους, τους ιδιοκτήτες της εταιρείας. Δείτε τι έχει συμβεί και τι πρέπει να κάνετε αν είστε ανάμεσα στους άτυχους ασφαλισμένους της Εβήμα. Αναστατωμένοι είναι οι ασφαλισμένοι και οι εργαζόμενοι της Εβήμα μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος να βάλει λουκέτο στην εταιρεία. Αυτοί που είναι απ' έξω 300 ασφαλισμένοι θέλουν μια απάντηση από κάπου. Η οδική μας βοήθεια δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μέσα στην εταιρεία. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι θα βασανιστούν, θα διπληκτρώσουν κάτι για το οποίο δεν ευθύνονται. 270.000 ασφαλισμένοι είναι στον αέρα. Τα συμβόλαια αυτοκινήτου ισχύουν για 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας. Από τότε και μετά, οι ιδιοκτήτες οχημάτων πρέπει να ασφαλιστούν αλλού, όπως εξηγεί ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων, μιλώντας στο Newsit. Όσον αφορά τα ασφάλιστρα για πέρα από αυτό το διάστημα, τα οποία έχουν πληρώσει, αλλά και ακόμα πιο σοβαρά για κάποιες αποζημιώσεις ατυχημάτων που αναμένουν, πρέπει να κάνουν μια γραπτή απέτηση στον εκαθαριστή της εταιρείας. Να πάρουν αυτό που πρέπει να πάρουν. Εκεί που είπαμε ότι φτιάχνουμε τη ζωή μας και ξεκινάμε ένα νέο ξεκίνημα με όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν σήμερα, έγινε αυτό. 5 μηνών έγκυος, η Δέσποινα Μπουτοπούλου βλέπει τα όνειρά της να γκρεμίζονται. Μετά το κλείσιμο της εταιρείας, η ίδια αλλά και ο σύζυγός της μένουν στο δρόμο. Έχουμε δάνειο, έχουμε χωριά την εγκυμοσύνη που όσο και να το κάνεις, ας πούμε, είναι ένα έξοδο που ούτε μπορείς να το αποφύγεις, ούτε μπορείς να το διαπραγματευτείς, ας πούμε. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας στάσονται στο πλευρό των εργοδοτών τους και έκλεισαν συμβολικά το πρωί την οδό Σταδίου μπροστά από τα γραφεία της εταιρείας. Υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση δεν είχε οικονομικά προβλήματα και ότι πλήρωνε τους ίδιους αλλά και τους πελάτες της με το παραπάνω. Εμείς πληρώναμε μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι την ώρα που ήρθαν, εισέβαλαν και μας έκλεισαν την εταιρεία. Πληρώναμε κανονικά όλο τον κόσμο, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Με το μισθό μας την ώρα μας, δεν είχαμε απολύτως κανένα παράπονο. Μας στήριξε η διοίκηση αυτή τα τελευταία 3 χρόνια και τη στηρίζουμε κι εμείς και μαζί με τη διοίκηση αγωνιζόμαστε να ξανανοίξει η εταιρεία. Είναι άδικο το κλείσιμο αυτό της εταιρείας. Η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στο κλείσιμο της εταιρείας καθώς διαπίστωσε ότι δεν διέθετε τα απαιτούμενα κεφάλαια ώστε να διαφυλάσσεται το συμφέρον των ασφαλισμένων. Είναι αδιανόητο να μπορεί ένας ασφαλιστής να επιλέξει και να κρίνει την αξιοπιστία μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Αυτό που οφείλει να κάνει είναι να περιγράφει στον καταναλωτή ανάλογα με τις ανάγκες του τις επιλογές τις οποίες ο ίδιος προσβεύει. Η δουλειά αυτή αφορά την εποπτική αρχή. Από την πλευρά της, η Εβήμα, απαντώντας με ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζει βιαστική, εσπευσμένη και νομικά διάτρητη την απόφαση της Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο κλείσιμο της ανακοίνωσής της τίθεται το ερώτημα αν όλα έγιναν για το ρευστό της εταιρείας. Ισχύει άραγε το ενδεχόμενο η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εβήμα να έγινε μόνο και μόνο για την υφαρπαγή των 40 εκατομμυρίων και πλέον ευρώ σε μετρητά του ταμείου της με σκοπό την ενίσχυση του παραπέοντος νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου επικουρικού κεφαλαίου. Η Εβήμα έρχεται να προσθεθεί στο μακρύ κατάλογο των ασφαλιστικών εταιρεών που βάζουν λουκέτο τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας την αγανάκτηση των ασφαλισμένων. Τώρα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά που εγείρονται. Και ευγενία στρέφομαι σε σένα για να μας δώσεις κάποιες απαντήσεις, όποιες υπάρχουν από το ρεπορτάζ. Εδώ λοιπόν έχουμε εργαζόμενους που λένε ότι εμείς πληρωνόμασταν στην ώρα μας από αυτήν την εταιρεία, την Εβήμα. Ναι, και προφανώς για να το λένε είναι έτσι. Και επίσης η εταιρεία πλήρωνε και αποζημιώσεις. Και έχουμε και όσους ήταν να έχουν
διεκδίκηση από την εταιρεία για να αποζημιωθούν και αυτούς να πληρώνονται κανονικά. Και ξαφνικά η εταιρεία κλείνει. Προφανώς η Τράπεζα της Ελλάδας κάτι έχει βρει. Δεν τρελάθηκαν να πάνε να κλείσουν. Έχει βρει ένα έλλειμμα 34 εκατομμύριων ευρώ στα αποθεματικά της εταιρείας. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή τώρα όλοι θα χάσουν, δεν υπήρχε κάποιος τρόπος και η εταιρεία να σωθεί και οι εργαζόμενοι να κρατήσουν. Ο μοναδικός τρόπος που υπάρχει, Νίκο, σε αυτές τις περιπτώσεις για τις ιδιωτικές εταιρείες είναι ο μέτοχος, ο ιδιώτης μέτοχος, να βάλει τα χρήματα. Και αν δεν τα βάλει όλα, η Τράπεζα της Ελλάδος συνήθως ακολουθεί μια ελαστική πολιτική, αλλά αν δεν τα βάλει όλα, τουλάχιστον να βάλει ένα μέρος τους. Προφανώς από τον έλεγχο και από την συζήτηση που ακολούθησε, ο μέτοχος δεν έβαλε τα χρήματα, όχι τα 34 που λείπανε. 34 ήταν το έλλειμμα, συγγνώμη. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν ήταν τόση, ήταν πολύ μικρότερη. Αλλά προφανώς δεν έβαλε τα χρήματα. Πρέπει να σου πω ότι η πρακτική του να πληρώνει μια εταιρεία τις αποζημιώσεις και τους μισθούς δεν προεξοφλεί ότι η εταιρεία είναι υγιής. Γιατί συνήθως αυτό, δηλαδή το να μην πληρώνει μισθούς και αποζημιώσεις, είναι το έσχατο, είναι το τελευταίο σκαλί. Γιατί μετά αρχίζουν οι καταγγελίες, οπότε και οι εποπτικές αρχές μπαίνουν ψηλοί στα αυτιά τους όταν υπάρχουν αυξημένες καταγγελίες και παίρνουν πιο δραστικά μέτρα. Συνήθως ο έλεγχος και το έλλειμμα προκύπτει στα στοιχεία που έχει μια εταιρεία, στα περιουσιακά της στοιχεία, για να διαπιστωθεί αν αυτά καλύπτουν τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ασφαλισμένος. Περιουσιακό στοιχείο δεν είναι και οι ασφάλειες που έχει, ας πούμε, η εταιρεία. Δεν ξέρω, λέω. Πάντως, λέω ένα πράγμα, γιατί ίσως δεν πρέπει να απλώσουμε πολύ αυτή την κουβέντα για ένα λόγο. Δεν είμαστε ειδικοί και δεν έχουμε και όλα τα στοιχεία. Και προφανώς έρχεται η Τράπεζα της Ελλάδας, κάνει έλεγχο και λέει την κλείνω. Αν η εταιρεία έκλεινε από μόνη της, εμείς θα βρίσαμε την Τράπεζα της Ελλάδας γιατί δεν έκανε γιατί την κίνηση. Την έκλεισε. Άρα, εύκολο είναι κάθε φορά να έχεις μια γνώμη απέναντι. Κάτι υπάρχει, είναι προφανές. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι αν αυτή η εταιρεία πλήρωνε τους εργαζόμενους, πλήρωνε και στην ώρα της όσους είχαν μια διεκδίκηση. Ίσως το έκανε για να μην εγείρει υποψίες, αυτό λέω. Είναι μια πρακτική δεν που υιοθετείται. Μήπως μπορούσε να βρεθεί μια λύση. Με μια ακόμα εταιρεία κλειστή και με άλλους 200 ανθρώπους στον δρόμο άνεργους, μεγαλώνει αυτόματα το πρόβλημα. Και εγώ δεν το ξέρω, ομολογώ. Και όντως έχει δίκιο ο Νίκος, δηλαδή δεν μπορούμε να. Απλώς βλέπουμε το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι 200 άνθρωποι. Αν υπήρξε διαπραγμάτευση μέχρι να φτάσουν στο σημείο να πάρει την επειδή απόφαση. Επειδή δεν το ξέρουμε. Βάλαμε αυτό τα ερωτηματικά. Ναι. Θα δούμε και η Ευγενία θα προχωρήσει το ρεπορτάζ για να μάθουμε. Να έρθω λίγο τώρα στον Αντώνη Ατζολέτο για να δούμε λίγο έτσι τα πολιτικά. Γιατί έχουμε ένα-δύο σημεία που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα λοιπόν μάθαμε για μια τοποθέτηση ομολογουμένως εξαιρετικά αιχμήρη της κυρίας Σοφίας Σακοράφα, βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ, εναντίον του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να δούμε κάρτες με το τι είπε η κυρία Σακοράφα, μιλώντας στην κομματική συνεδρίαση του προηγουμένου Σαββατοκύριακου. Αν μπορούμε να δούμε την κάρτα. Έχω χάσει λίγο την μπάλα, είπε. Αυτή είναι η πολιτική μου εξομολόγηση. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα που μας καθιστούν αναξιόπιστους. Αναξιόπιστους με την έννοια τόσο της πολιτικής ασυνέχειας του λόγου μας, όσο και της ασυνέπειας της πράξης μας. Στη δε συνάντηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το στίγμα υπήρξε μάλλον στρεβλό, αφού αντί να βγει προς τα έξω η επαναχώρηση του Δούνου του ως προς το μνημόνιο, βγήκε προς τα έξω μια θρησκευτικού τύπου λατρεία προς τον Ομπάμα και τις αξίες του Αμερικανικού Έθνους. Μια υγειοποίηση του Αμερικανικού Καπιταλισμού. Ήταν ένα πολύ γεροχώσιμο. Έχει πρόβλημα προς τα αριστερά ο Τσίπρας. Στον κύριο Τσίπρα, προσωπικά. Θέλω να ξεκινήσω με μια απορία, Αντώνη. Αυτά τα είπε θαρώ την προηγούμενη Κυριακή. Δηλαδή πριν από 9 μέρες η κυρία Σακοράφα. Πώς και τα πήραμε χαμπάρι σήμερα? Αναρτήθηκαν στο blog της κυρία Σακοράφα αναλυτικά όλη η ομιλία της και μάθαμε σήμερα ακριβώς. Ξέραμε ότι υπήρξε μια σύγκρουση πέρα από αυτά που υπόθηκαν από την αριστερή πλατφόρμα και τις διαφωνίες και τις τέσσερις τροπολογίες. Ήρθε λοιπόν και η κυρία Σακοράφα, η οποία ουσιαστικά είναι από τον blog των Πασοκογενών, να δείξει και αυτή την διαφωνία της, ότι ουσιαστικά. Πάντως ήταν ανοιχτή η συνεδρίαση. Οι δημοσιογράφοι ήταν παρόντες, έτσι δεν είναι? Η συνεδρίαση ήταν κλειστή. Α, ήταν κλειστή. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ήταν κλειστή. Άρα, δικαιολογείται. Αθώη κατηγορούμε. Και ασχεί όλη αυτή την πολύπλευρη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας σε ορισμένα σημεία της ομιλίας, πρέπει να σου πω, για αναξιοπιστία. Να δούμε και άλλη κάρτα, ναι. Κάνοντας λόγο για πολιτική απογοήτευση, αναφέρεται και στο θέμα της τρομοκρατίας που είδαμε όλο αυτό το διάστημα και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνη, να τη διαβάσω εγώ, γιατί εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα από εκεί. Βρεθήκαμε απολογούμενοι προς τους πραγματικούς τρομοκράτες να δηλώνουμε
φιλιρινική. Κάποια στιγμή πρέπει να πολιτικοποιήσουμε τη σύγκρουση. Δεν φτάνει η Βουλή, δεν φτάνουν οι δηλώσεις, δεν φτάνουν οι ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου. Γιατί δεν βρεθήκαμε συντονισμένα 500 στελέχη από την προηγούμενη εκεί στο αμαξοστάσιο του μετρό, ώστε να μετατρέψουμε το θέμα της επιστράτευσης σε μείζον πολιτικό, σε μείζον ζήτημα για τη δημοκρατία. Σε μείζον ζήτημα για την ελευθερία και όχι σε πόλεμο ανάμεσα σε κυβέρνηση και συνδικαλιστές. Αυτό το τελευταίο πρέπει να σου πω έχει να κάνει με αυτό που ζητάνε πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να γυρίσουν προς την πολιτική του κινήματος, της οργάνωσης τώρα υπέρ των αγροτών, ότι όλο αυτό το έχει χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το καιρό και αυτό επεσήμανε στο τέλος της ομιλίας της κυρίας Ακουράφα. Γοητευμένο λοιπόν από τους Αμερικανούς και από το Δουνουτού και όλα τα υπόλοιπα, τον λέει Τάκη. Το είχαμε πει εδώ και την άλλη φορά ότι το ταξίδι εδώ στην δική σου εκπομπή, το ταξίδι αυτό θα του δημιουργήσει προβλήματα. Τα δημιούργησε. Υπάρχει ένας Αλέκος Αλαβάνος στη γωνία, ο οποίος περιμένει και έκανε κάποιες δηλώσεις. Κάτσε, μην τα μπλέκουμε. Ο κύριος Αλαβάνος δεν είναι μέλος. Όχι, να σου πω. Θα καταλάβεις τι θα πω. Αλλά να βάλω εγώ τη γραμμή για να μην είναι μπλεγμένα τα πράγματα. Συμβάλλε τη γραμμή, ό,τι γραμμές θες. Ο κύριος Αλαβάνος είναι εκτός. Και εγώ θέλω να πω άλλο. Δεν θέλω να πω ότι θα κάνει κριτική στον Τσίπρα. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό τον κύριο Αλαβάνο. Ο κύριος Αλαβάνος έχει μια δικιά του. Εδώ στο ΣΚΑ έχει δώσει συνεντεύξεις και έχει ξεκαθαρίσει τη γραμμή του. Ο κύριος Αλαβάνος λοιπόν είναι ένα μεγάλο στέλεχος της αριστεράς, ο οποίος περιμένει τους αριστερούς που ενδεχομένως διαφωνήσουν με τον Τσίπρα, γιατί το έχει προαναγγείλει ότι θα υπάρξει καινούριο σχήμα. Λοιπόν, ο Τσίπρας, κατά τη δικιά μου την άποψη, έχει ένα μεγάλο ρήγμα αυτή την ώρα στα αριστερά του. Έχει μεγάλο ζήτημα. Και το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να το διευθετήσει παρά μόνο στο συνέδριο που θα πάει τον Ιούνιο, δεν ξέρω πότε είναι. Και εκεί θα δούμε και θα το δείτε ότι θα υπάρξουν σοβαρές πολιτικές εξελίξεις στον χώρο αυτό. Πάντως, εγώ να πω κάτι. Δεν σημαίνει τίποτα. Όχι, για μένα... Σημαίνει ότι κάποιοι θα διαφωνήσουν. Για μένα κάτι σημαίνει. Και μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο, κάτι άλλο για τον Τσίπρα. Ο κύριος Αλαβάνος και περιμένει, ας πούμε, με υπομονή. Το λέω για να περάσουμε στην Ελένη. Μπορεί να σημαίνει ότι ο Τσίπρας ενδεχομένως κάνει το άνοιγμα προς το κέντρο και φεύγει λίγο από την αριστερή του πλευρά. Προφανώς έχει μετρήσει ότι η δεξαμενή του κέντρου, η πολιτική δεξαμενή που βρίσκεται δεξιότερα του, είναι πολύ πιο μεγάλη από αυτήν που θα αδειάσει λίγο και βρίσκεται στα αριστερότερα του. Ελένη, τι λες? Σε ό,τι αφορά την κυρία Σακοράφα, εντάξει, κατέγραψε την αντίρρησή της και για τα ταξίδια που έκανε ο κύριος Τσίπρας. Και με τρελαίνει, Καλογεροπούλη. Αν ήταν κυβερνητικός στέλεχος να έχει πει αυτά που είπε η Σακοράφα, διαφωνία. Θα ήταν στα κεραμίδια με τα χέρια έτσι και θα μας είχε όλους. Έχω την απαγόρευση των απεργιών. Έχω, άμα θέλει να σου πω. Δεν πολύ είναι σοβαρό θέμα. Του τάχος σε χοντρά τι άμα λέμε κάτι εσωκομματικό για το ΣΥΡΙΖΑ, πάντα έχει πιο ενδιαφέροντα θέματα. Η καταγραφή, ναι, γιατί είναι αντιπολίτευση. Έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον η κυβέρνηση. Ειδικά όταν πάει να καταργήσει τις απεργίες. Θέλω να σου πω κάτι. Έτσι τουλάχιστον με το θέλω να πω κάτι. Ελένη, και το και το περιέγραψα πριν με σαφήνεια και θετικά, όχι αρνητικά. Για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όποια διεργασία στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ένα κόμμα το οποίο εν δυνάμει διεκδικεί να κυβερνήσει τον ελληνικό λαό και που όλοι ξέρουμε ότι ακόμα έχει μια θολή εικόνα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει περάσει προς την κοινωνία με λεπτομέρεια το τι ακριβώς είναι και το τι θέλει να κάνει, αυτή είναι η δική μου άποψη. Θα το κάνει αυτό, Νίκο. Το ότι κάνει βήματα, όπως το είπαμε από εδώ, ότι χαρακτηρίσαμε θετικά τα ταξίδια του κυρίου Τσίπρα, τις επαφές του. Είπαμε για αυτό που έλεγε πριν, που φαίνεται να κάνει το άνοιγμα ίσως προς το κέντρο και όχι προς την αριστερή του πλευρά. Εγώ λοιπόν, Ελένη, μου τα παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα θεωρώ μείζονο σημασία. Με συγχωρείς, Νίκο, με συγχωρείς. Και όχι εσωκομματικές καντρίλες. Μισό λεπτό, Ελένη. Είπες, Νίκο, κάτι μαγικό προηγουμένως για το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο? Ότι η αριστερή του πλευρά είναι μια πολύ μικρή δεξαμενή ούτως ή άλλως. Ενώ η κέντρο πλευρά είναι τεράστιος κόσμος. Μα γι' αυτό ανοίγεται προς τα εκεί. Ας δούμε λοιπόν πώς γίνονται αυτά τα βήματα. Δεν υπάρχουν όλο αντιπολίτευση, εύκολα λόγια. Περιμένει ο κ. Αλέκος στη γωνία. Λοιπόν, Ελένη. Ωραία τα λέτε. Γιατί, δεν σ' αρέσει? Περιμένει, εντάξει. Πάντως δεν λέμε το ίδιο. Εγώ λέω κάτι άλλο και ο Τάξη λέει κάτι άλλο. Έχουμε άλλη αφετηρία. Πες το λοιπόν, Ελένη. Λοιπόν, είπα ότι σε ό,τι αφορά την κυρία Σακοράφα κατέγραψε τις διαφωνίες της. Γνωστό, μέσα στην Κεντρική Επιτροπή και ο κύριος Λαφαζάνης επίσης είχε κάνει κριτική, τα έχουμε πει άλλωστε αυτά. Είχε διαφωνήσει και για το ταξίδι και για την ενημέρωση την οποία είχαν τα αρμόδια όργανα για τα ταξίδια του κυρίου Τσίπρα. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί και ύστερα όμως, οφείλουμε να πούμε ερμηνεύονται αυτά ότι πολιτικά, το κλίμα πολιτικά που είχε επικρατήσει στην Κεντρική Επιτροπή ήταν ένα κλίμα
θα σου έλεγα στο τέλος, καθαρά συνθετικό. Τώρα, Βαγγελένη μου, να σου πω κάτι. Καταγράφουμε όλες τις απόψεις. Η κυρία Σακοράφα είπε κάτι το οποίο λέει πολλές φορές και η κυβέρνηση. Και το λένε πολλοί και είναι ίσως από τα σημεία που δημιουργούν μια θολούρα. Τι να κάνουμε, ένα λεπτό. Και αν την έχουμε εμείς, πάει στο καλό. Αλλά την έχουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Σακοράφα, λοιπόν, αν διαβάσεις αυτό το οποίο είπε, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από τη θέση της κατάργησης του μνημονίου. Αν λοιπόν αυτά που έλεγε η κυρία Σακοράφα. Δηλαδή, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Αν αυτά που έλεγε. Ελένη μου, άκουσε με, σε παρακαλώ. Αν αυτά που έλεγε η κυρία Σακοράφα βγάζαμε το όνομα Σακοράφα και βάζαμε πάνω το σήμα της Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις τι ανακοίνωση θα είχε βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρεις τι ανακοίνωση θα είχε βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια Νέα Δημοκρατία. Αν λέω αυτά τα. Του Σαμαρά ή του Κώστα Καραμαλή. Okay. Καλά. Αν αυτό είναι απάντηση. Όχι, με συγχωρείτε, υπάρχει Καραμαλή στο προσκήνιο αυτή την ώρα. Γιατί το κάνει. Αν αυτό είναι απάντηση, πάμε λίγο στον Χρήστο. Θα συνεχίσουμε εμείς μετά. Πες μου, δεν θέλω να απαντήσω. Δεν θέλω να παροθέσω. Μισό λεπτό. Σου είπα. Η κυρία Σακοράφα εξέφρασε τη διαφωνία της. Πού είναι το φοβερό, έκανε μια κριτική στον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι πρώτη φορά που στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκφράσει μια άλλη άποψη. Και ειδικά σε ό,τι αφορά το αριστερό ρεύμα και την αριστερή τάση, την έχουμε δει κατ' επανάληψη ότι εκφράζει τις διαφωνίες της για κάποιες κινήσεις. Τι σημαίνει για ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι αυτό που κάνει η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Έλα, άρα θα πρέπει να λέμε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ του Λαφαζάνη και της Σακοράφα. Όχι. Κατά το Καραμαλή και... Όχι. Μόνο για τους άλλους. Θυμίσου. Τα ίδια όμως, Γιάννη μου. Γιατί εσείς τι λέτε, δεν καταλαβαίνω. Τα ίδια δεν καταλαβαίνω. Εδώ κάνουμε μια συζήτηση για την άποψη της κυρίας Σακοράφα. Όταν γίνεται σε μια κυβέρνηση υπάρχουν 825 απόψεις. Πάμε σε αυτές τώρα. Η κυβέρνηση είναι τρικομματική. Άμα είναι να σκάσει, μην το πει. Θα το πω. Μην το πει. Μην το πει. Με έπιασε από το λαιμό η Ελένη όταν είπα γιατί δεν κατήγγειλε το ξένο κεφάλαιο που καταδραστεί την Ελλάδα στην Αμερική. Και πήγε να με σκοτώσει. Βάλτε μια άνω τελεία. Χρήστο Κούτρα. Ένα λεπτό. Επειδή λοιπόν εμεί εδώ. Επειδή λοιπόν εμεί εδώ δεν έχουμε κανένα λόγο να μην μιλάμε και για τι κυβέρνησει, τα φάλτσα και τι αριθμίε, αλλά θα μιλάμε για όλου. Ελένη, σε παρακαλώ. Ελένη, σε παρακαλώ. Θα μιλάμε όμω για όλου, γιατί αυτό είναι που πρέπει κατά τη γνώμη μου να κάνουμε. Θα μα πει ο Χρήστος για το φάλτσο τη κυβέρνηση, χοντρό κατά τη γνώμη μου, του κυρίου Βρούτσι για την ιστορία των εργασιακών. Και μην πω και του κυρίου Λικουρέζου με τις αλλεπάλληλες αστοχίες στον χώρο της υγείας. Πολύ σοβαρές πια. Που θα ανοίξει το θέμα της υγείας. Πολύ σοβαρές. Δηλαδή ο κύριος Λικουρέζος. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Δεν το πάει. Εκεί να δεις τα κυβερνητικά θέματα. Όχι. Και επειδή δεν το πάει. Οικονομικά. Νομίζω ότι εκεί μαζεύεται πολλή ένταση που θα την πληρώσουν όλοι από ελλείψεις και παραλήψεις. Πες μας όμως για το εργασιακό πρώτο. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η πρόθεση του κυρίου Βρούτσι να αλλάξει τον νόμο για τις απεργίες. Αυτό εκφράστηκε από τον Υπουργό της Εργασίας. Ως αποτέλεσμα αυτής του της πρόθεσης, ας το πούμε έτσι, είναι να υπάρξουν δύο πάρα πολύ σκληρές ανακοινώσεις από τους κυβερνητικούς εταίρους. Δεν μιλάω για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι, είναι η Δημοκρατική Αριστερά, η πρωτοβουλία του Υπουργού Εργασίας να ανοίξει συζήτηση, εντός εισαγωγικών το ανοίξει συζήτηση, για την τροποποίηση του συνδικαλιστικού νόμου είναι απαράδεκτη. Με την κρατική παρέμβαση δεν αντιμετωπίζονται υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα και διεκδικήσεις των εργαζομένων. Ένα λεπτό τώρα, γιατί εδώ, όπως τα λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ πριν, να τα πιάσουμε και για την κυβέρνηση. Με ποιο δικαίωμα ο κύριος Βρούτσι εκθέτει την κυβέρνηση σε τέτοιους κλειδονισμούς. Δηλαδή βγαίνει. Ναι, μόνος και του λέει: κάτσε, βρε, ένα λεπτό. Μα συγγνώμη. Λαλίστατη τώρα. Να μην πω θα σου έδινα κάτι. Το λόγο αν ήσουν τα ανάλογα. Λαλίστατη και νωρίτερα. Λοιπόν, να ήρθε η μπάλα από την εξέδρα που ναι, τώρα φωνάζω. Πριν το λίμα. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνω. Τίποτα. Διαφημίσει, επιστρέφουμε σε τρία λεπτά. Λοιπόν, το κόψαμε απότομα. Καλησπέριζω τον Άρη Πορτοσάλτε πρώτα απ' όλα που είναι κοντά μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και τον Χρήστο Μέγα, τον συνάδελφο. Καλησπέρα, από τη δημόσια τηλεόραση, που θα είναι και σήμερα εδώ για να μας δώσει τη γνώμη και τα σχόλιά του. Το κόψαμε πάνω στο καλύτερο και ήταν ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, ήταν το διάλειμμα. Αλλά είπαμε αυτά πολλές φορές δεν βγαίνουν στον αέρα. Λοιπόν, τι φάλτσο ήταν αυτό το κύριο Βρούτσι. Δηλαδή, Χρήστο, με ποιο τρόπο σε ένα τόσο μείζον ζήτημα
Βγαίνει ο Υπουργός Εργασίας χωρίς να έχει συνεννοηθεί με κανέναν μες στην κυβέρνηση. Και σε λάθος χρόνο. Με κανέναν. Και σε τέτοιο χρόνο. Με κανέναν. Κάτσε, μωρέ, Ελένη, πια. Έλα. Δεν ξέρει κανένας τίποτα και... για το φόνο. Και σε... Θα βγαίνει ο κύριος Βρούτσης, το είδε στον ύπνο του και σηκώθηκε το πρωί. Και το είπε. Όχι, πολύ εύκολα. Θα μπορούσε να έχει ρυθμιστεί το θέμα της απεργίας στο μετρό χωρίς επιστράτευση, αλλά η κυβέρνηση επέλεξε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, την επιστράτευση, εφαρμόζοντας την τακτική του νόμου και της τάξης, έτσι και τώρα, γιατί από τα υπόγεια του Μαξίμου... Γιατί είναι η κυβέρνηση μαζί, κύριε συνάδελφε. Δεν άκουσα. Παρακαλώ. Η Νέα Δημοκρατία είναι μόνο κυβέρνηση. Λίγο, η κυβέρνηση είναι τρία κόμματα. Τάκη και Χρήστο, ένα λεπτό. Να κλείσουμε ένα-ένα τα πράγματα στο επίπεδο του ρεπορτάζ. Παρακαλώ. Έτσι λοιπόν θέλησε. Χρήστο, αν μου επιτρέπεις να τελειώσει ο συνονόματος ο Χρήστος Κούτρας και αμέσως μετά να πάμε σε αυτό. Λοιπόν, εκτός από την ανακοίνωση της Δημοκρατικής Αριστεράς που βγήκε και χαρακτήρισε με απλά λόγια την πρόθεση του κ. Βρούτση απαράδεκτη, υπήρχε και μια ανακοίνωση σκληρή από την κυρία Γεννηματά, στην οποία καλεί τον κύριο Βρούτση ουσιαστικά να ενημερώνει και ότι θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν προωθούν το πρόγραμμα του κόμματός του, το κόμματός τους, αλλά το πρόγραμμα της κυβέρνησης συνεργασίας και να εγκαταληφθούν αυτοί οι σχεδιασμοί. Άρα, εγώ λοιπόν... δεν λέω ότι ήξεραν οι δύο εταίροι. Εγώ λέω όμως ότι το Μέγαρο Μαξίμου ήξερε. Αυτό αποκλείεται ο κύριος Βρούτσης μόνος του να σηκώθηκε το Σάββατο το πρωί και να έκανε αυτή τη. Δεν γίνονται αυτά λοιπόν, τα πράγματα. Ένα λεπτό, Ελένη μου. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, Άρη, συγγνώμη. Για το, όπως το είπες και πριν, κατεγράφει η άποψη του κύριου Βρούτση και προχωράμε παρακάτω. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι άποψη. Όχι, μισό λεπτό, γιατί είναι αυτό τώρα. Γίνεται. Είναι τα λαγουδάκια. Ο τρόπος που συγκαλείται και αποφασίζεται μια περίπτωση. Βγαίνουν τα δύο κόμματα, οι εταίροι, γίνεται ο χαμός, πάρτε το πίσω κτλ. Το παίρνουν πίσω για 20 μέρες και μετά το περνάνε. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο τον Άρη, κάτι είπε, πες το Άρη. Ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεται μία απεργία και προφανώς κανείς δεν συζητάει το ενδεχόμενο να μην γίνονται απεργίες, πρέπει να συζητηθεί κάποια στιγμή. Από το εργατικό κίνημα όμως, Άρη μου, όχι από τους καθήλυν αρμοδίους. Δεν είναι αρμόδια η κυβέρνηση να αποφασίσει πώς θα κάνει απεργία ο εργάτης στα ναυπηγεία. Θα αποφασίσουν οι εργάτες και θα πούνε, θέλουμε έτσι. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξουμε. Γιατί δικά του είναι τα σωματεία. Ναι, κάποια στιγμή όμως πρέπει να συζητήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει σωστό μια συζήτηση. Αυτό, γιατί αν το αφήσουμε μόνο στο μονόπατα, εγώ δεν λέω αν το έκανε καλά ή πάντως, αν έπρεπε να το κάνει τώρα ο κύριος. Είναι Μπούρτσης τώρα η στιγμή αυτή. Όχι. Νίκο μου, δυστυχώς θα αντιμετωπίσουμε όλα τα δύσκολα μέσα σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία, μέσα σε μια κρίση. Μακάρι αυτά να τα συζητούσαμε νωρίτερα. Αλλά δεν είχαμε ούτε αλλά την πρόθεση, ούτε το μυαλό, ούτε την είναι ούτε πολύ το, τη διορατικότητα να τα κάνουμε όλα αυτά. Είναι πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή να μια σπίθα να φέρει ανάφλεξη και το ξέρουμε όλοι. Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται σκληρά από την κυβέρνηση με τις επιτάξεις. Άρα, λοιπόν, και αντιδρούν με πολύ σοβαρότητα, Νίκο. Δεν υπάρχει σε αυτό. Και, δηλαδή, και από τους αγρότες ακόμη να πιάσεις το ότι κλείνουν, ας πούμε, έστω αυτό το δύο ώρο το δρόμο σε σχέση με το παρελθόν. Δεν είναι καμία αντίρρηση. Πολύ σωστά. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν φτάνουν σε ακρότητες ακόμη και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ θα το πω έτσι όπως το λέμε. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και θεωρώ ότι και οι αγρότες που δείχνουν, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Και σε αυτήν εδώ την εκπομπή πρώτα είπε ο κύριος Μπούτας ότι δεν θα κλείσουμε δρόμους. Δείχνουν μια υπευθυνότητα, είναι για ένα λόγο. Γιατί και αυτοί, όπως και όλοι μας, ξοδέψαμε πολύ από τη βενζίνη μας στο παρελθόν. Δηλαδή, το ότι οι αγρότες είναι σε μπλόκα από το 1995, αν το θυμηθούμε, κάθε χειμώνα από το 1995 και μετά για κάποιο λόγο γίνονταν μπλόκα. Επί Παπαθεμελή, υπουργός Δημόσιας Τάξης, κάθε χρόνο. Τότε, που λέμε. Προφανώς λοιπόν σήμερα που είναι η πιο δικαιολογημένη χρονιά που πρέπει να γίνουν μπλόκα και αυτοί δεν μπορούν να πάνε τόσο. Συναισθάνονται τι. Σκληρά όσο θα ήθελαν, γιατί ξέρουν ότι έχουν εξαντλήσει τις αντοχές της κοινωνίας. Τι έχουμε κάνει απλά. Έχουμε εξαντλήσει ο ένας τον άλλον. Και τώρα πια έχουμε εξαντληθεί όλοι τελείως. Χρήστο, για πες μας λίγο για αυτή την ιστορία, γιατί εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους μας. Της μετενέργειας και του θέματος με τις απεργίες. Γιατί θα το συζητήσουμε αυτό το φάλτσο. Ειδικά για το θέμα των απεργιών, νομίζω ότι έχει γίνει μια επιλογή από τη Νέα Δημοκρατία για μια ένταση σε κυβερνητικό και κοινωνικό επίπεδο. Αυτό δείχνει να τους ευνοεί δημοσκοπικά και το τραβάνε. Φοβάμαι ότι το παρακάνουν, αλλά θα δείξει πορεία αρκεί να έχουμε έτσι μια πιο ευχέρεια έκφρασης γνώμης, γιατί με ποικίλους τρόπους προσπαθούν να μας αφαιρέσουν το λόγο. Θέλω να πω εδώ ότι
η απεργία στις συγκοινωνίες θα μπορούσε να έχει διευθετηθεί διαφορετικά, χωρίς να φτάσουμε στην επιστράτευση. Τώρα λοιπόν, επειδή οι συνδικαλιστές δεν έχουν καλό όνομα, κακά τα ψέματα, έχουν χείριστο όνομα. Νομίζω ότι έχουν χειρότερο όνομα από όσο τους πρέπει, γιατί πρέπει να τους ελέγχουμε για την αποτελεσματικότητα. Και οι συνδικαλιστές έχουν κακό όνομα όχι γιατί δεν κάναν μια απεργία, αλλά γιατί τους ταυτίζουν με την εξουσία. Είναι μια εικόνα που έχει η κοινωνία για τους συνδικαλιστές. Αυτό το εκμεταλλεύεται η Νέα Δημοκρατία, το Μαξίμου, και λέει: θα χτυπήσουμε τους συνδικαλιστές, θα τους αφαιρέσουμε υποτίθεται δικαιώματα ως προς την κήρυξη των απεργιών, έτσι ώστε να δείξουμε πυγμή και εξουσία απέναντι στην κοινωνία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό διευκολύνει και τον κύριο Βρούτση, ο οποίος εν ώψη ένα σχηματισμού φοβάται θα βρεθεί εκτός κυβέρνησης. Και εμφανίζεται να πει ότι έχει ανοιχτά θέματα να διευθετήσει το θέμα των απεργιακών κινητοποιήσεων. Το θέμα του ασφαλιστικού που άνοιξε ότι μέσα στο 2013 πρέπει να κάνει νέα ενοποίηση και νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό, για να είναι πάντα επίκαιρος. Και ταυτόχρονα είναι μια παραλκυστική τακτική της κυβέρνησης, γιατί τον άλλο μήνα, τον Μάρτιο, πρέπει ο Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, να βγάλει μια απόφαση να διατιμήσει την εργατική δύναμη. Να πει ότι η εργατική δύναμη, όταν πα να εργαστεί σε ένα μπακάλικο, πρέπει να παίρνει 510 ευρώ μεικτά αν είσαι κάτω από 25 ετών. 511. Αυτό θα πρέπει να γίνει με 511. Μην το κόβει. 511. Ωραία. Και 586 άμα είσαι ζήκο άνω των 586. Μπακάλικο. Μπακάλικο. Να σου δώσει διπλάσια, ρε παιδιά. Μπακάλικο. Να το καταργούμε. Να σου δώσει διπλάσια, μπορεί. Όχι, όχι, δεν λέμε αυτό. Λέμε να έχει την ευχαίρεια η συλλογική έκφραση των εργαζομένων να συνομιλεί με τη συλλογική έκφραση των εργοδοτών. Η ελευθερία του συνεταιρίζεται είναι βασική συνταγματική, βασικό συνταγματικό δικαίωμα. Γιατί δεν πάνε, γιατί δεν πάνε συνδικάτα σε απευθείας διάλογο με την εργοδοσία. Γιατί δεν πάνε. Γιατί ήρθε το κράτος, ποια ευθύνη έχει να μπει και να παρέμβει μεταξύ εμένα και του εργοδότη μου, για να πει μειώνεται ο μισθός υπέρ του εργοδότη μου. Έτσι δεν έχουμε δημοσιονομικό αποτέλεσμα, κύριε Πορτοσάλτε. Δημοσιονομικό αποτέλεσμα να δεχτώ ότι έχουμε τους δημοσίους υπαλλήλους. Να πληρωθεί λιγότερο ο καθηγητής. Εδώ και δύο να το χρόνια δεχτώ, εγώ, να το δεχτώ. Έχουμε δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Αλλά για τον καθηγητή του ιδιωτικού σχολείου δεν έχουμε δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Χρήστο, να ακούσουμε την απάντηση. Απλώς αγαπητέ συνάδελφοι, θέλω να πω ότι εδώ και 1,5-2 χρόνια ακούμε ότι ελάτε, παιδιά, τραβάτε να πάτε να συνεργαστείτε και να συζητήσετε εργοδότες και εργαζόμενοι και δεν γίνεται διάλογος. 4 Φεβρουαρίου 2012 με αυτό που λέω ονομάζουμε και φτιάξε πρώτα μια συλλογική σύμβαση εργασίας και να μπούμε από κάτω. Κάνετε λάθος, κύριε Πορτοσάλτε. Πάμε απευθείας όπως πήγαν οι έμποροι με τους υπαλλήλους. Μέγα λάθος. 4 Φεβρουαρίου, ΓΕΣΕ, ΣΕΒ, έμποροι και ΓΕΣΕΒΕ καθίσαν κάτω, κάνανε ένα χαρτί, το σύλλασε η κυβέρνηση Παπαδήμου και λένε θέλουμε αυτά. Και η κυβέρνηση Παπαδήμου με 199 βουλευτές όλων των μεγάλων κομμάτων είπαν το ακριβώς αντίθετο. Χρήστο, να πούμε ένα απλό πράγμα. Κάποτε σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε και να καταλάβουμε ότι θα κάνουμε ενέργειες που θα έχουν ένα κόστος. Αυτή την ιστορία του να θέλουμε τον κρατικό προστατευτισμό για να υπάρχει ένας κατώτατος μισθός, που στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη ξέρουμε ότι δεν υπάρχει. Ο Ολάντ μεθαύριο θα κάνει ανακοίνωση στην Γαλλία και θα πει όποιος μπαίνει στην αγορά εργασίας να πέντε τα χρήματα. Η έννοια λοιπόν ενός κατώτατου μισθού είναι από τη μια μεριά μια κρατική παρέμβαση σε αυτό που λέμε συνδικαλιστική δράση. Είναι ένα άφησε με, βρε Χριστό μου, να το πω. Βρε Χριστό, ένα λεπτό. Αυτό είναι από τη μια πλευρά. Απ' την άλλη, δεν μας αρέσει να παρεμβαίνει το κράτος όταν υπάρχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ή θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι θέλουμε τον πατερούλι του κράτους κάτι να κάνει, ή θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι δεν τον θέλουμε και να πάμε σε αυτό που έχει λογική και λέει ότι δύο πλευρές που είναι σε άμεση επαφή, εργοδότες και εργαζόμενοι, που καθημερινά είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον και δίπλα στον άλλον, να κάτσουμε να βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε. Αλλιώς όποτε θέλουμε πετάμε την μπάλα αλλού. Μια παρατήρηση και εγώ σας παρακαλώ. Θέλω να πω το εξής, ότι εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε, που είπε και ο Χρήστος, ότι δηλαδή ο κύριος Βρούτσης τώρα δεν είχε καμιά δουλειά να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Λέει ο Άρης ότι πρέπει να ανοίξει. Τέλος πάντων, αλλά δεν ήταν τις παρούσες με τους αγρότες στον δρόμο, οι οποίοι πραγματικά σέβονται τα πράγματα. Άρης, πάντως, είναι εντάξει, αλλά όχι χτες. Θέλει όρους. Που ξεκίνησε ο άνθρωπος. Και το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω είναι το εξής. Ότι είπε ο Χρήστος ότι η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία. Χρήστο, το καταλαβαίνω, αλλά η Επάρατος δεν είναι μόνη της αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Είναι μαζί με το Σοσιαλιστικό Πασόκ και την αριστερή Δημάρ. Για μένα είναι μία κυβέρνηση με τρία κόμματα. Το είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ο άλλος λίγος, ο πατάει γάτα και κάτι κομιλφό. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Και οι τρεις έχουν ευθύνη. Τελεία. Αυτή είναι μια πολιτική διακήρυξη την οποία σέβομαι ως τρικομματική κυβέρνηση. Εγώ δίνω το ρεπορτάζ. Εγώ ξέρω ότι κίνησε τα νήματα. Μαζί τα ψηφίζω, μαζί τα κάνω. Και ρεπορτάζ και άποψη, και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία για το πώς εξελίσσεται και το τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Αγρότες.
Είναι... Για τη συλλογική συμβάση δεν είπαμε, αλλά εντάξει. Ναι, πες κάτι για τη συλλογική συμβάση, γιατί ξέρω πάντα έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ για αυτό. Οι συλλογικές συμβάσεις που λήγουν μεθαύριο του Αγίου Βαλεντίνου, έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων δεν υπάρχουν, γιατί ήδη οι εργοδότες έχουν καλέσει τους εργαζόμενους και κάνουν ατομικές συμβάσεις για να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Ήδη πολλοί εργαζόμενοι, προκειμένου να μην χάσουν τη δουλειά τους, προκειμένου να πάνε ψωμί στα σπίτια και για τα παιδιά τους, έχουν δεχθεί ατομικές συμβάσεις. Προκειμένου να μην κλείσει η επιχείρηση, κύριε Συνάεφε, βάλτε το και αυτό στο συλλογισμό σας. Δεν είναι κακό. Προκειμένου να μην κλείσει η επιχείρηση. Μόλις αυτό είπα. Το ζητούμενο ποιο είναι τώρα, για να πηγαίνουν ψωμί στα παιδιά τους. Ή να την κλείσουν, να το κλείσουν το μαγαζί, να πάμε σπίτι. Για να πηγαίνουν ψωμί στα παιδιά τους, πρέπει να είναι εν λειτουργία η επιχείρηση. Αυτό είπα. Σε αυτά τα επίπεδα, ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Λέμε ότι ο συμβιβασμός είναι κάτι αναγκαίο σε κάποιες στιγμές, όταν βλέπεις ότι γύρω σου είναι ένα διέξοδο. Δεν πίσω το από τον Γησέ να είναι ο εργοδότης και να καλεί κατά μόνα σε έναν εργάτη και άλλο οργανωμένη συζήτηση, εγώ με τους εργαζόμενους συναδέλφους μου να εκπροσωπούμε από το συνδικαλιστικό σωματείο, από την άλλη πλευρά ο εργοδότης που είναι ο ισχυρός παράγοντας στη διαπραγμάτευση, να βρούμε μια συμβασική. Πολύ ωραία το λέτε. Σε μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκεί που μπορούν οι εργαζόμενοι να συζητήσουν με τον εργοδότη, έχουν γίνει σωματεία μέσα επιχειρησιακά. Στις μεγαλύτερες όμως, επειδή υπάρχει ο πατερναλισμός του συνδικαλισμού και ο μαξιμαλισμός του συνδικαλισμού, εκεί φοβούνται οι επιχειρήσεις να ανοιχθούν για να προχωρήσει το επιχειρησιακό σωματείο, το οποίο είναι αναγκαίο. Γιατί αυτό που έλεγε ο Νίκος προηγουμένως, κάθονται δύο πλευρές, ο ένας κοιτάει τον άλλον στο πρόσωπο και κουβεντιάζουν. Ψάχνουν να βρουν μια λύση, δηλαδή στο πώς θα δουλέψει η επιχείρηση χωρίς να εξευτελιστεί μία από τις δύο πλευρές. Κάτι άλλο, Άρη, το οποίο αυτή τη στιγμή ενδεχομένως έχει ένα μεγάλο ρόλο. Είναι, έχουμε ένα μεροκάματο καινούριο, 511 ευρώ μεικτά για κάποιον που είναι κάτω από 25. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχουν επιχειρήσεις, ειδικά από τις μικρές και τις μεσαίες, που διώχνουν τους παλιούς εργαζόμενους. Αυτούς που μπορεί να παίρνανε 700, 800, 1000 ή 1200 για να πάρουν κάποιους με τα 511. Γνώμη μου είναι, δεν έχω ρεπορτάζ, λέω γνώμη, ότι δεν θα βρούμε πολλές περιπτώσεις. Γιατί για να διώξεις τον παλιό εργαζόμενο, πρώτα απ' όλα πρέπει να τον αποζημιώσεις, έστω και με τη μισή αποζημίωση όπως έχει γίνει εργασιακά τώρα, αν τον προειδοποιήσεις κλπ. Και δεύτερον, πάντα ένας εργαζόμενος ο οποίος είναι εκεί, ξέρει τη δουλειά του, παράγει. Έχει επενδύσει πάνω του, Νίκο. Καλά το λες, Νίκο. Έχει επενδύσει η εμπειρία που σου λέει μέχρι να τον εκπαιδεύσω τον νεότερο. Όχι ότι δεν γίνονται. Όχι ότι δεν γίνονται. Φαντάζομαι ότι με τέτοια ανεργία φυσικά κάποιοι θα έχουν επιλέξει. Δεν είναι όμως ο κανόνας. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή βρίσκεις τώρα φθηνό εργατικό δυναμικό, διώχνεις τον παλιό εύκολα. Μπορεί να διώξεις τον παλιό και να μην πάρεις άλλον, γιατί δεν έχεις να πληρώσεις. Αλλά δύσκολα σχετικά νομίζω θα διώξεις τον παλιό για να πάρεις ένα καινούριο. Γιατί με την αποζημίωση και το χρόνο προσαρμογής που περιγράφεται, θα σου βγει και ακριβότερος τελικά. Και ο παλαιός έχει γίνει αρκετά ευέλικτος και καταλαβαίνει ότι περάσαν οι εποχές που έλαμβανε κάτι σωστά παραπάνω και προσαρμόζεται. Σωστά, σωστά. Μόνο σωστά στο δικό μας από εμάς όλους ως μισθωτοί δεν έχουμε υποστεί βαρύτατη, όχι βαριά, βαρύτατη περικοπή αποδοχών. Και σε ποια εταιρεία, και μιλάω για το χώρο του τύπου που τον ξέρουμε όλοι, αλλά και όλο τον υπόλοιπο χώρο εργασίας, τον ιδιωτικό τομέα που επίσης γνωρίζουμε και το ειδικά δημόσιο. Ειδικά η βιομηχανία η δική μας. Θέλω να δώσω ένα στοιχείο από το Δέλτα Νιτάφ που λέει αυτός ο περίφημος πολλαπλασιαστής, ότι όταν αφαιρούμε ένα ευρώ από τα έσοδα, η μείωση στο ΑΕΠ, στον πλούτο της χώρας, στην πίτα, είναι 1,8. Αυτό έχει και επίπτωση και στους δικούς μας μισθούς. Γιατί δεν ήταν ανάγκη να μειωθούν οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα τόσο πολύ, εν πάση περιπτώσει. Κλάδος να το δεχτώ. Σε κάποιες 10 υπήρχαν ορισμένες ακρότητες, ιδίως την εργασία τα Σαββατοκύριακα και τα νυχτερινά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μειώθηκαν τόσο πολύ γιατί. Γιατί μειώθηκε πάρα πολύ το ΑΕΠ. Πήγε 30% η μείωση. Δηλαδή, μαζί με τη μείωση του 13% θα φτάσει 30%. Μάλιστα. Ουδέποτε έχει γίνει αυτό σε ειρηνική περίοδο και στην αναπτυγμένη Ευρώπη άλλη φορά. Αφού μειώθηκε τόσο πολύ το εισόδημα, έπρεπε κατά τους Τροϊκανούς να μειωθεί και το δικό μας εισόδημα. Γι' αυτό παρενέβησαν πέρυσι το Φεβρουάριο του 2012 και μειώσαν τόσο δραματικά τους μισθούς, οι οποίοι μισθοί είναι 16ος παράγοντας για τις επενδύσεις. Ο βασικότερος παράγοντας είναι οι τράπεζες και ένα σταθερό οικονομικό νομισματικό περιβάλλον. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί υπάρχει μια σοβαρή είδηση, μια σύλληψη ενός επώνυμου προσώπου της κοινωνίας μας. Θα διασταυρώσουμε τα στοιχεία, θα σας το πούμε σε 3 λεπτά από τώρα. Θα ευχαριστήσω τον Τάκη και την Ελένη, όπως και τον Χρήστο. Ο Άρης και ο Χρήστος Μέγας θα μείνουν μαζί μας και θα ξεκινήσουμε αμέσως μετά, σε 3 λεπτά από τώρα, με αυτή την είδηση που τώρα διασταυρώνουμε. We'll be right back.
συνδεθούμε λοιπόν με τον Δήμο Παπαδόπουλο στην αίθουσα σύνταξη του ΣΚΑΙ για να μας πεις για αυτή τη σύλληψη, ηχηρή ομολογουμένως. Πράγματι, ενημερωθήκαμε πριν από λίγο πως συνελήφθη ο πρόεδρος της ΕΛΠΑ, ο Βασίλης Δεσποτόπουλος, για χρέη στο δημόσιο και συγκεκριμένα σήμερα το πρωί στην περιοχή της Φιλοθέης, μετά από ένταλμα που εκκρεμούσε σε βάρος του για την οφειλή, η οποία οφειλή ξεπερνά το μισό εκατομμύριο, περίπου 578.000 ευρώ χρωστούσε στο δημόσιο, συνελήφθη σήμερα το πρωί στο σπίτι του στη Φιλοθέη. Και πριν από λίγο, μάλιστα, ενημερωθήκαμε πως τρεις ακόμη επιχειρηματίες συνελήφθησαν σήμερα στην Ελλάδα για χρέη στο δημόσιο. Ένας μάλιστα ήταν επιχειρηματίας της Πάτρας, ο οποίος χρωστούσε 238.000 ευρώ. Ο πήξης έχει αρχίσει και κατεβαίνει. Δεν μιλάμε πια για εκατομμύρια, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδων ευρώ. Υπάρχουν και περιπτώσεις με χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή, θεωρώ την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή είχαμε συλλήψει για 40, 50 και 70 χιλιάδες. Πες μας όμως κάτι τώρα, όσο το ξέρεις, θα ρωτήσω και την Ευγενία μετά. Μπαίνει τίποτα στα ταμεία. Δηλαδή, συνελήφθη ο κύριος Δεσποτόπουλος για χρέη της ΕΛΠΑ. Χρόνια είναι και ο κύριος Δεσποτόπουλος. Έχει προφανώς ένα μέρος της διαχείρισης, την ευθύνη ή ό,τι άλλο. Θα μπει κάτι στο κράτος ή όχι? Μέχρι στιγμής, από τα στοιχεία που γνωρίζουμε, μπαίνουν ελάχιστα στα ταμεία του κράτους. Από το 100%, αν θυμάμαι καλά, από τους ανθρώπους που συλλαμβάνονται για χρέη στο δημόσιο, δεν μπαίνει στο ταμείο του κράτους πάνω από το 5% της βεβαιωμένης οφειλής. Από αυτά που χρωστάνε δηλαδή. Τουλάχιστον πάμε σε διακανονισμούς, έστω σιγά σιγά να αρχίσει κάτι να καταβάλλεται, να μπαίνουν λεφτά στο δημόσιο. Πηγαίνει ένα περίπτωση. Οι άλλοι κάνουν ρυθμίσεις, πληρώνουν κάποιο ποσό, αφήνονται ελεύθεροι και συνεχίζουν στη ρύθμιση. Άλλοι όχι. Τι μας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέριζω την Κατερίνα, την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Καλησπέρα. Να δούμε και την Ευγενία. Ξανά την Ευγενία Τζόρτζη και την Έλλη Τριανταφύλου. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας και με τον Χρήστο Μέγα και σε λίγο θα είναι εδώ κοντά μας και ο κύριος Μαρκογιαννάκης, όπως το έχουμε προαναγγείλει. Δεν έχεις προλάβει να ενημερωθείς για την σύλληψη Δεσποτόπουλου, Ευγενία. Το άκουσα τώρα. Το άκουσα τώρα, δεν είχα ενημερωθεί. Η αλήθεια είναι ότι από αυτά που... Είναι από τα πιο ηχηρά ονόματα που έχουν συλληφθεί, ναι, ο κ. Δεσποτόπουλος. Έτσι και για την... Είναι πάρα πολλά χρόνια στην ΕΛΠΑ και για την... το δικό του όνομα, το οικογενειακό του όνομα. Αυτά είναι προσωπικά χρέη. Προφανώς δεν είναι χρέη της ΕΛΠΑ, είναι προσωπικά χρέη. Να το διευκρινίσουμε. Έχω την εντύπωση ότι αφορούν την ΕΛΠΑ, δεν είναι προσωπικά χρέη του κ. Δεσποτόπουλου. Αλλά να, το... να ζητήσω από τους συναδέλφους να το διευκρινίσουμε για να μην υπάρχει σε αυτό κενό. Και εμείς το κόσμο γενικότερα, συνελήφθη πρόεδρο ΣΕΛΠΑ, εδώ είναι. Είναι όλες αυτές οι επιχειρήσεις που ήταν στις παρυφές του δημοσίου, δεν πληρώνανε. Ναι. Ήταν οι πρώτες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ναι. Όπως είναι το Ερίκος Ντινάν προηγουμένως. Δηλαδή είναι τραγικό. Πόσο μεγάλο ήταν το κράτος, χωρίς εμείς να έχουμε ωφέλη από αυτό. Δηλαδή από την ΕΛΠΑ, που ήταν μια αλέσχη περιήγηση, δεν είχαμε κάποιο όφελος ως πολίτες. Ήταν ένα κλειστό κλαμπ. Καλά κάνανε και είχαν κάποιες δραστηριότητες, κάνανε και ένα ράλι που. Μπορεί να προβάλλαν και να διαφημίζουν τη χώρα. Ένα έρμο ράλι είχε η χώρα. Είχαν απαλλαγές. Τον ράλι Ακρόπολης. Δεν είχε ωφέλη. Αλλά τελικά. Ακούστε, επειδή εγώ έχω τρέξει χρόνια σε αγώνες αυτοκινήτου και είχα μία εξοικείωση, ας πούμε, είχα μία επαφή. Πάρα πολύ περισσότερα πράγματα θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει κάνει η ΕΛΠΑ σε αυτή τη χώρα. Αλλά και κάποια έκανε. Ας μην σχολιάσουμε αυτό. Το θέμα είναι από ένα σημείο και μετά όλη αυτή η διαχείριση. Και επιμένω να λέω, έχουμε μια ηχηρή σύλληψη. Ο κύριος Δεσποτόπουλος είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά επώνυμος, ο οποίος αυτή την ώρα είναι κρατούμενος για τα χρέη της ΕΛΠΑ, νομίζω εγώ, αλλά σε λίγο θα πάρουμε και τη διευκρίνηση. Θα μπει τίποτα στα ταμεία? Η αλήθεια είναι ότι από αυτά που μέχρι σήμερα έχουν, από αυτούς που μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί, πολύ λίγα έχουν μπει στα ταμεία. Δηλαδή από τα 53 που έχουμε τα ληξιπρόθεσμα, αυτά που έχουν εισπραχθεί είναι 1,1 αν θυμάμαι καλά. Πάντως είναι λιγότερα από 2 δις. Είναι ή 1,1 ή 1,8, δεν το έχω προχειρό το νούμερο. Και πάντως, να δούμε εκεί πάντως είναι... δηλαδή πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τα... Προχθές ακόμη δεν προτάθηκε ο νόμος για κατάσχεση εκ των προτέρων. Δηλαδή σύλληψη και κατάσχεση περιουσίας, της όποιες περιουσίες είναι μες στις τράπεζες, εκ των προτέρων. Και αυτό όμως εκείνη την ημέρα συζητήθηκε με διαφορετικές προσεγγίσεις. Άλλος είπε αυτό είναι παραβίαση των δικαιωμάτων. Εκ των προτέρων δεν μπορεί. Τράπεζες. Ορίστε. Όχι, αφορά και χρέη προς το δημόσιο. Είναι και προς το δημόσιο. Να πάμε λίγο στους διακανονισμούς. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ευγενία, να πάμε λίγο σε όλη αυτή την ιστορία των διακανονισμών, των χρεών, να μας πεις τι υπάρχει, τι ρύθμιση γίνεται. Λοιπόν, υπάρχει πρόθεση. Ο κύριος Θεοχάρης έδωσε μια συνέντευξη στην Καθημερινή την Κυριακή και από εκεί και πέρα βέβαια και στο ΣΚΑΙ, στο Γιώργο Αταναφτιά, που έδωσε διευκρινήσεις. Αυτό που σκέφτεται η κυβέρνηση
είναι να κάνει πιο ευέλικτη τη ρύθμιση που ισχύει σήμερα για τις οφειλές. Δηλαδή τι, να προσαρμόσει τις δόσεις του κάθε οφειλέτη στην οικογενειακή του κατάσταση, στην περιουσιακή του κατάσταση, να γίνει πιο εξατομικευμένη η ρύθμιση, να μην είναι οριζόντια αυτό που ισχύει για όλους μέχρι 28 δόσεις και ως 48 αν που ισχύει σήμερα. Σε δεύτερη φάση μπορεί να κάνει κάποιο διακανονισμό. Αυτό θα γίνεται χωρίς κριτήριο αντικειμενικό εντός εισαγωγικών, δηλαδή... Θα γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια. Γιατί αν μπλέξουμε στην ιστορία ανάλογα με το ποιος είναι απέναντί σου, θα πάμε στα άλλα γνωστά. Όχι, γιατί μετά πηγαίνουμε σε μια προσωπική συναλλαγή του ΕΦΟΡΑ με τον φορολογούμενο. Είναι λογικό γιατί το κάνουν. Η Κατερίνα, έχεις δίκιο. Το κάνουν για ένα απλό λόγο. Επειδή καταλάβουν ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε. Δεν υπάρχει μία. Σου λέει, έλα εδώ να σε κόψω, να σε μετρήσω, να δω πόσα έχεις. Είναι λογική των τραπεζών. Και μετά να δω τι μπορώ να σου πάρω από αυτά. Όμως αν μπουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια, είναι και ένας τρόπος, είναι δηλαδή μια διευκόλυνση αυτή. Προφανώς, αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος να... Και πολλές πιθανότητες. Οι οποίες τράπεζες μπορεί να τις καταμαρτυρούμε διάφορα, να σηκώνουμε μια αντάρα, και οι οποίες όμως με το κοινό τους, δηλαδή με τον πελάτη τους, κάπου τα βρίσκουν. Έστω και αν είναι σε μεγάλη αδυναμία ο άλλος να πληρώσει. Αλλά παρόλα αυτά βρίσκουν έναν τρόμο. Μα έτσι είναι. Είναι ο μόνος τρόπος να εισπράξουν. Και οι τράπεζες, υπάρχει πρόθεση να αυξήσουν και τον αριθμό των δόσεων. Γράφεται και ακούγεται και διαρρέεται έως 100. Κατά τη γνώμη μου, το 100 είναι περίπου 10 χρόνια. Δεν μπορεί είναι να γίνει. Πολύ. Είναι πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι ένα δάνειο που το χρωστά 40 χρόνια και δεν ξαναπαίρνει άλλο. Φορολογικές υποχρεώσεις γεννιούνται κάθε χρόνο. Και συνήθως είναι και αυξημένες σε σχέση με την φορολογική. Και προφανώς όλα αυτά θα επανεκτιμούνται. Οπότε δεν μπορείς να επιμικρύνεις τις φορολογικές σου υποχρεώσεις για 10 χρόνια και κάθε χρόνο να γεννούνται και νέες και νέες και νέες. Δηλαδή θα φαντάζομαι έχουμε ένα δυσθεώρατο νούμερο φορολογικών υποχρεώσεων. Θα υπάρξει ένα κριτήριο, δηλαδή δεν θα φορά τους πάντες. Ναι. Ένα τέτοιο εύρος δόσεων. Ναι, δεν θα αφορά τους πάντες. Προφανώς θα αφορά περιπτώσεις που έχουν πληγεί πάρα πολύ. Και, ναι, και αν ας πούμε είσαι άνεργος και βρεις δουλειά, θα αναπροσαρμόζονται όλα αυτά, δεν πάνε εξετάσεις. Αυτό που κάνουν οι τράπεζες, ουσιαστικά την Κατερίνα, το κάνουν από έναν άνθρωπο ο οποίος αναλαμβάνει τα έσοδα και ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να απεξαρτηθεί και από τον Υπουργό, γιατί και αυτό είναι στα προαπαιτούμενα. Δηλαδή θα είναι μια αρχή μόνο στο κύριο Σταρκάρη. Με συγχωρείς που σε διακόπτω, Άρη μου, αλλά πρέπει να τον αφήσει και ο Υπουργός. Γιατί εξ όσων γνωρίζω. Πρέπει να το κάνει, γιατί είναι. Είναι προαπαιτούμενο, γιατί τρώει. Εξ όσων γνωρίζω, ότι έχουν αφήσει ακόμη λυμμένα τα χέρια, αλλά μακάρι να. Πρέπει να, να το κάνει, αλλά αυτό. Είπε και κάτι ακόμη. Λοιπόν, είπε το εξής, ότι θα διαγράψει, ότι φτάνει η ώρα, πρέπει να διαγραφούν αυτά τα χρέη που δεν πρέπει να εισπραχθούν ποτέ. Δηλαδή τώρα. Και είναι πολλά, γιατί είναι επιχειρήσεις που έχουν επιτοχεύσει, που το καθεστώς της εκαθάρισής τους είναι η γραμμή 30 μέσα, 20 χρόνια πριν τώρα. Πού να τα πάρεις και αυτά, ποια γραμμή. Η περιουσία ουσιαστικά δεν υφίσταται. Δηλαδή, ακόμη και αν περιμέναμε το προϊόν της εκαθάρισης και τον εκαθαριστή και την ρευστοποίηση των ακινήτων, αν υπάρχουν κτλ. Ουσιαστικά μετά από τόσα χρόνια τα ακίνητα κοντεύουν να πέσουν. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Πάντως, αν γίνει αυτό, θα είναι η πρώτη φορά που θα έχει εξορθολογικοποιηθεί κάπως. Αυτός ο χάρτης των χρεών, δηλαδή το δημόσιο, νομίζω τώρα. Ναι, αν το ρωτήσει κανείς στην ευγενία, με τον τρόπο που μπορεί να βρει να το ρωτήσει, τι σου χρωστάνε, δεν νομίζω ότι είναι κανείς. Υπάρχει λήξη πρόθεσμα, να σου το πω, και θέλω να δούμε τις κάρτες που βλέπουμε και στην αρχή. 13 δις. Τι έχει να πάρει από αυτά τα 13 δις το δημόσιο πραγματικά, έχεις απόλυτο δίκιο, Κατερίνα μου, δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει κανείς. Κανείς παρά μόνο ο Θεός. Είναι μια καλή και πρόταση εδώ, αυτή. Το βάζω στην κουβέντα γιατί το είπαμε από την αρχή. Αυτή τη μέρα που είχαμε μια σημαντική ανακοίνωση από τον κύριο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Αναπληρωτή των Οικονομικών, ότι δηλαδή η χώρα πέρασε σε πλεόνασμα τον Ιανουάριο, ότι γράψαμε ένα πλεόνασμα περίπου 400 εκατομμύρια. Και αυτό το πλεόνασμα ήρθε, παρότι κοιτάξτε εδώ, τον Ιανουάριο οι φόροι πήγανε πάρα πολύ άσχημα, γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε. Παρότι λοιπόν δεν πληρώναμε φόρους, η χώρα κατέγραψε πλεόνασμα, γιατί είναι τεράστιες οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Ακριβώς, γιατί δεν πληρώνει τίποτα. Αβάσταχτα. Παρά λοιπόν το ότι δεν πληρώσαμε τους φόρους μας, το κράτος έκανε αυτό το οποίο ιστορικά προσπαθούσαμε όλο αυτό τον καιρό. Περάσαμε σε πλεόνασμα. Ναι, γιατί δεν μήπως πληρώνει, είναι όμως η ώρα αλληλογισμένα. Γιατί δεν πληρώνει, είναι. Ναι, όχι, δεν είναι, γιατί είναι 50 εκατομμύρια. Ναι, περίπου το πραγματικό πλεόνασμα. Είναι. Υπάρχει ένα πλεόνασμα. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο, πολύ γρήγορα, θα πρέπει να αρχίσουμε να ξαναβλέπουμε πράγματα και εδώ στο εσωτερικό από την πλευρά της κυβέρνησης και σε σχέση με τους έξω. Νίκο, έχουν μεταθέσει και τις πληρωμές του Ιανουαρίου προς το Φεβρουάριο και το Μάρτιο. 1,1 δις.
Να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Και να λάβουμε υπόψη μας ότι το 2012 τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 6 δισεκατομμύρια, γίνανε περισσότερα. Δηλαδή αυτό δείχνει τι θα γίνει το καλοκαίρι όταν οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν τη νέα φορολογική δήλωση όταν έχουν εξοφλήσει το 2012. Αυτά τα φορολογικά βάρη τα οποία. Πλέον μια κόποση, φορολογική κόποση, κατάρρευση, ακρατάρισμα φορολογικό. Και στο μεταξύ, το αναγνωρίζουν και οι δανειστές. Ήδη ψάχνουν νέους τρόπους να μην βάλουν νέους φόρους. Πάει λίγο πίσω το τέλος ακινήτων. Και ήδη μου έλεγε σήμερα ένας γνωστός δικηγόρος ότι από πελάτη του αφαιρέσαν 5.200 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό που όφελε στην εφορία. Δηλαδή αυτά που λέει τώρα η Ευγενία και το ρεπορτάζ που το παρακολουθούν πολύ κοντά ότι θα γίνουν, ήδη εφαρμόζονται. Πάμε για είναι κατά σχέση με τον ειδοποιητήρια για σε 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενους που χρωστούν στο 2.000. Και για μικρότερα ποσά, Νίκο, για οφειλή τη τάξη των 1.200 ευρώ. Έχω δει διαταγή πληρωμής, έχουν κατασχεθεί. Κυρίες και κύριοι, μια κοινωνία η οποία έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευγενία και θα δούμε τον Δημήτρη Καραστεφανή. Είμαστε σε τέτοιο σημείο, έχουμε ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το παίξουμε, αλλά θέλω να το πω. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Υπάρχουν αγγελίες σε εφημερίδες πια, εδώ και καιρό, για να βαφτίσεις το παιδί σου. Ψάχνουν νονό. Δηλαδή, υπάρχει οικογένεια και δεν είναι μία, είναι αρκετές, η οποία. Ψάχνει, θέλει να βαφτίσει το παιδί, δεν βρίσκει νονό, γιατί το να βαφτίσει ένα παιδί έχει ένα κόστος. Έχει ένα κόστος. Σημαντικό. Και βάζει αγγελία στην εφημερίδα. Μπας και βρεθεί κάποιος που μπορεί να μην έχει παιδιά, να μην έχει βαφτιστήρια, να το έχει καημό να βαφτίσει ένα παιδί και να μην έχει. Να έχει πλεώνασμα οικονομικό σωστό. Και να του περισσεύουν αυτά τα χρήματα που απαιτούνται ανάλογα με τη βάφτιση. Και υπάρχουν οικογένειες οι οποίες βαφτίζουν τα παιδιά με νονό από αγγελία. Και επειδή αυτά είναι ζητήματα που αφορούν. Τις οικογενειακές δομές που στην Ελλάδα ήταν στα ιερά και όσια. Έτσι. Έχουν υποχωρήσει και οι πολιτικοί που δεν ήταν απλά πράγματα αυτά. Δεν βαφτίζουν. Μπορούσαμε να κάνουμε άλλες υποχωρήσεις, αλλά σε τέτοια ζητήματα υπήρχε πάντα ισχυρότατο ακριβώς. Το να το έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και με μία δόση υπερβολής πολλές φορές. Στις δαπάνες, έχεις δίκιο. Στις δαπάνες. Όλες τις φορές. Με επιδόση και επιδεξιομανία. Κάτι χρυσού σταυρού και. Κυδέψανε δήμαρχο με 40 χιλιάρικα. Ναι, όχι, όχι. Και η δαπάνη του ιερέα τα παιδιά. Λοιπόν, Δημήτρη, πάμε λίγο στο κομμάτι. Η εκκλησία τις τιμές. Το κομμάτι το χθεσινό των επεισοδίων στο τελικό του μπάσκετ. Όχι για να δούμε μόνο αυτά που έγιναν, γιατί πραγματικά είναι φρικτές εικόνες. Με ευθύνη όλων και των οπαδών πρώτων και των ομάδων. Και τη αστυνομία κυρίω. Η οποία είναι μονίμω παρατηρητή σε αυτά. Γιατί μου εξηγεί κάποιο από εσά τον. Αυτό θέλω να δούμε τώρα, γιατί φαίνεται ότι. Αυτά. Δείτε εδώ μερικέ εικόνε. Ο τύπο με το μαχαίρι, το ξύλο. Σε ένα γήπεδο που υπάρχουν 1.500 άνθρωποι που δεν έχουν πάρει εισιτήρια. Προσκλήσει έχουν πάρει από τι ομάδε. Ονομαστικέ προσκλήσει. Με όνομα. Δηλαδή έναν του ξέρουν ποιοι ήταν. Τα μάτια είναι μέσα όμω. Τα βλέπουμε τα μάτια. Λοιπόν, να σα πω ότι ήταν περισσότερο από 15 δημιουργίες. Ναι. Του καθενό, αλλά όσων προτίθεται. Εδώ κοιτάξτε, είναι η στιγμή που πέφτει η φωτοβολίδα. Στην προθέρμανση είναι αυτό. Στον Χάιντ του Ολυμπιακού. Έτσι. Στο ζέσταμα των ομάδων. Εδώ και μόνο. Και κοιτάμε. Θα έπρεπε να έχει αδειάσει ο αγώ. Νίκο. Θα έπρεπε να έχει γίνει και έλεγχο στου 1.500 επωνύμου. Ποιο έβαλε τη φωτοβολίδα γιατί μέσα. Γιατί δεν δώσαν τα εισιτήρια σε οικογενειάρχες να πάνε να απολαύσουν ένα υπέροχο ματ όπω εξελίχθηκε. Εδώ δώσανε 1.500 εισιτήρια, το ξαναλέω γιατί δεν το έχουμε ίσω συνειδητοποιήσει. Στου σκάφου τα δώσανε. Όχι. Σε επώνυμου οπαδού που ξέρουν το ονοματεπώνυμο και μπήκαν πολεμοφόδια μέσα. Δεν είναι αποτυχία των μπήκαν ομάδων αυτών. Με τα ιδανικά των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν είναι αποτυχία τη αστυνομία που δεν τα βρήκε. Λοιπόν, πε μα Δημήτρη, γιατί εδώ λοιπόν, είναι. Εγώ να σα πω ότι με το που παρουσιάστηκαν οι δύο ομάδες υπήρχαν ένθεν και ένθεν. Πιστόλια για φωτοβολίδες και οι οπαδοί της μίας ομάδας έριχναν στην άλλη. Έτσι. Mm-hmm. Είναι πριν από τα επεισόδια αυτά που βλέπουμε, από νωρίς ξεκίνησε. Να σας πω ότι ήταν περισσότερες από 15 δημιουργίες η ΜΕΤ και ΜΑΤ. Μιλάμε 20 δημιουργίες είναι στα συλλαλητήρια. Και 15 δημιουργίες για να φυλάξουν 1.650 άτομα και όλα με προσκλήσεις και όλα με ονομαστικές προσκλήσεις. Επίσημη. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι μέσα στο γήπεδο ένας τύπος, ο οποίος φαίνεται με το δεξί του χέρι, αν ξαναδούμε το πλάνο, δεν φαίνεται αν κρατάει μαχαίρι, αλλά φαίνεται σαν κάτι να κρατάει. Τι είναι, ο ίδιος το ξέρει. Και κάθεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δεν υπάρχει κανένας να πάει να τον συλλάβει αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι η αστυνομία, κοιτάξτε εδώ, τι κάνει εκεί μέσα.
Τι ρόλο οι αστυνομικοί παίζει? Είχαν το ρόλο του τείχους για να μην έρθουν σε επαφή οι οπαδοί μεταξύ τους. Να σας πω ότι καρατομήθηκε ο αστυνομικός διευθυντής. Κάτσε, κύριος... θα το ξαναδούμε τώρα ένα λεπτό. Κοιτάξτε εδώ. Ναι. Ας το παγώσουμε λίγο. Το δεξί του χέρι θα δείτε ότι φαίνεται ότι κάτι κρατάει. Εδώ φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά. Τι είναι δεν ξέρουμε. Δεν φάνηκε ποτέ. Αλλά κοιτάξτε τον αστυνομικό δίπλα του. Του λέει φύγε. Τι να μπορέσει να κάνει ο αστυνομικός, Νίκο? Αυτό είναι πολύ κρατήριο. Με συγχωρείς τώρα, Δημήτρη. Με συγχωρείς τώρα, δηλαδή, για όνομα της Παναγίας. Η αστυνομία έκανε έλεγχο ή δεν έκανε σε 1.600 ανθρώπους? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Άρα λοιπόν υπάρχει λόγος για να ψάξουμε τι έχει συμβεί εκεί. Η αστυνομία λειτουργήσε όπως θα έπρεπε. Εδώ το παιχνίδι θα έπρεπε να έχει διακοπεί. Και από τους διαιτητές ακόμα, δηλαδή. Θα έπρεπε να έχει διακοπεί πριν καν ξεκινήσει το ζέσταμα. Δεν ζέσταμα. Υπάρχει κανένας που να μην φταίει σε αυτή την ιστορία. Όχι το πρώτο ημίχρονο, το ζέσταμα. Εκτός από τους αθλητές. Μήπως η αστυνομία ήξερε ότι είναι με προσκύσεις και σου λέει πού να επέμβω τώρα σε όλη την εποχή? Πριν από 4 χρόνια είχαν δει τελικό κυπέλου βόλεϊ και μπάσκετ παιδάκια μέχρι 13 ετών. Από ακαδημίες και με γονείς. Θα δείτε και την. Εδώ, αν δείτε το πλάνο, περνάει ένας άνδρας στον ΜΑΤ σε ένα νεαρό ο οποίος έχει μπει στο γήπεδο, του χώνει μια κλωτσιά και φεύγει. Δεν είναι δηλαδή να σε συλλάβω γιατί έχει διαπράξει μια παρανομία. Φάει μια κλωτσιά και σήκω φύγε. Αν συνέβαινε αυτό σε διαδήλωση, δεν θα είχαμε αυτή τη συμπεριφορά τώρα. Λοιπόν, τώρα το πολιτικό θέμα είναι ότι φαίνεται ότι ο κύριος Δένδιας περνάει προς τα έξω μια εκτίμηση, μια άποψη ότι ό,τι κάνουμε στους δρόμους θα κάνουμε και στα γήπεδα και θα λειτουργήσουμε. Αλλά ισχύει ότι είναι διαφορετικά, έτσι? Ναι, προφανώς. Μα τώρα έχεις αμφιβολία. Τι ισχύει, δεν το βλέπουμε στα μάτια. Γιατί μόνο από τις εικόνες, δεν έχω πάει στο γήπεδο ποτέ, δεν ξέρω πώς είναι. Μόνο από τις εικόνες. Αλλά ως φορολογούμενοι πολίτες πληρώνουμε τον αγώνα δύο εταιριών. Την περιφρούρηση που πρέπει να έχουν δύο εταιρείες. Με συγχωρείτε. Στους επώνυμους οπαδούς τους. Ναι, ναι, στους επώνυμους οπαδούς που τους μοίρασαν προσκλήσεις. Και πέπτω να συζητούμε αν εκεί πώς η ΜΕΤ και ΜΕΤ, πώς θα λες αυτά, Δημήτρη Καραζδεβάνη, πόσα μάτια θα πάνε εκεί. Η ουσία είναι ότι. Με χρήματα δικά μας. Συρρίστηκε ο ταξιέρχος, έχουμε ΕΔΕ για πόσους αξιωματικούς. 24 αξιωματικούς οι οποίοι ήταν επικεφαλής των δημηριών. Υπήρχαν αξιωματικοί οι οποίοι δεν φαίνεται ότι δεν έπραξαν σωστά. Είναι και ένας άλλος τρόπος να μειωθεί το προσωπικό στο δημόσιο αυτός. Ο αστυνομικός διευθυντής. Αν γίνεται γι' αυτό, ναι. Να πω. Αλλά πραγματικά υπάρχει όταν πρόβλημα. Όταν βγήκαν έξω οι οπαδοί, υπήρχαν μικρές μεμονωμένες συγκρούσεις γιατί κατάφεραν οι άνδρες των ΜΑΤ να περιορίσουν τον όγκο των φιλάθλων. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε όταν πολύ. Όταν βλέπουμε το παραμικρό να ψεκάζουν, ας πούμε, ηλικιωμένο σε διαδηλώσεις και βλέπεις αυτή την, αν μη τι άλλο, αν μη την πω αφασία, αυτή την πολύ έτσι προσεκτική στάση, ας πούμε, απέναντι σε αυτά. Λογικό δεν είναι τώρα να προκαλεί και οργή και ερωτηματικά και απορίες και χίλια δυο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι έγινε με τους αγρότες, τι συνέβη σήμερα που είχαμε μια μέρα που έκαναν την πρώτη τους κίνηση για αποκλεισμούς δρόμων, πολύ συγκεκριμένους και στοχευμένους. Μετά, σύνδεση με τα μπλόκα και αμέσως στη συνέχεια τον κύριο Μαρκογιαννάκη. Αν αυτοί δεν μιλάνε, εμείς παραμένουμε. Όταν αυτοί έχουν κάτι να μας πούνε, εμείς έχουμε αυτιά και τους ακούμε. Είναι λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και η ατμόσφαιρα στον κόμβο της Νίκαια στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης είναι ηλεκτρισμένη. Θεσσαλοί αγρότες προσπαθούν να βγουν και να αποκλείσουν συμβολικά την Εθνική Οδό, αλλά απέναντι τους βρίσκουν αστυνομικούς και δυνάμεις των ΜΑΤ που τους εμποδίζουν. Για μία ακόμη φορά επικράτησε ένταση ανάμεσα στην αστυνομία και αγρότες που θέλαν να αποκλείσουν συμβολικά την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Οι δυνάμεις της αστυνομίας ακολουθούν τους αγρότες ακόμα και μέσα στα χωράφια. Μπορεί πριν από 2 εβδομάδες να έμειναν στάσιμοι μπροστά από τις κλούβες, με αποτέλεσμα οι αγρότες να φτάσουν στην Εθνική Οδό από τα χωράφια και τους παράδρομους, αλλά το μεσημέρι η εικόνα ήταν διαφορετική. Οι αστυνομικοί είχαν βγει πρώτοι στην Εθνική Οδό και εμπόδιζαν εκείνους που πλησίαζαν. Και πιο πίσω ένα συνεχές κυνηγητό στα χωράφια και τους παράδρομους της περιοχής για να μην πετύχουν οι αγρότες στο στόχο τους. Η σπουδή της κυβέρνησης να δείχνει τέτοια πυγμή εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας σημαίνει ότι γνωρίζεται.
Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις, οι αστυνομικοί επέτρεψαν σε αντιπροσωπεία αγροτών να κλείσει συμβολικά για μία ώρα τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης της Εθνικής Οδού, χωρίς πάντως να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Και βέβαια, αν θέλουμε να ανέβουμε πάνω, με άλλον τρόπο, μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μπορεί στον κόμβο της Νίκαιας να μην διακόπηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό, όμως αυτό δεν συνέβη στις τρεις περιπτώσεις που βλέπετε. Αγρότες από την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και την Ετώλο Ακαρνανία έκλεισαν τους δρόμους και η κυκλοφορία για μία ώρα διεξαγόταν από παρακαμπτήριες οδούς. Οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου στα δύο μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και της Διασταύρωσης Κουρλαμπά. Σε ΡΕΗ, οι αγρότες έκλεισαν για μία ώρα τον αυτοκινητόδρομο Προμαχώνα Θεσσαλονίκης, ενώ στο Αγρίνιο έκλεισε ο κόμβος του Αγίου Δημητρίου. Το συγκεκριμένο μπλόκο που βλέπετε ενισχύθηκε από μέλη του ΠΑΜΕ αλλά και τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Νίκο Μωραΐτη. Όσο σήμερα δεν μειώνεις για τους αγρότες το πετρέλαιο και το ρεύμα, τα οποία συναρτώνται άμεσα με το κόστος παραγωγής, ουσιαστικά τι κάνεις, βάζεις τα φόβελα στον αγροτικό κόσμο. Όσο δεν λες, μισό λεπτό. Αυτά είναι τα άμεσα, αυτά πρέπει να γίνουν ακόμη και τώρα. Θα τα κάνετε εσείς αυτά? Αυτά οπωσδήποτε. Εμείς δίνουμε μια μάχη τα αυτονόητα, ενώ η αντιπολίτευση δείχνει ότι δεν καταλαβαίνει ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Συνολικά έχουν δημιουργηθεί 35 αγροτικά μπλόκα από τον Εύρο μέχρι την Πελοπόννησο. Με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, αν δεν ικανοποιηθούν τα βασικά τους αιτήματα και δεν υπάρξει άμεση συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Να βγουν σε νέα μπλόκα, να δυναμώσουν τα υπάρχοντα μπλόκα. Δεν μπορούν να βγαίνουν με ξένα κόλλημα να κάνουν μνημόσυνο. Κανείς από αυτούς. Η κυβέρνηση διαμηνύει πως δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω παροχές, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και η αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή για να μείνουν ανοιχτοί οι εθνικοί οδικοί άξονες. Πάμε στη Λάρισα, ο Σταύρος Ιωαννίδης και ο κύριος Μπούτας. Στη σύνδεσή μας, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, Νίκο. Είδατε κι εσείς τι συνέβη σήμερα το μεσημέρι εδώ στον κόμβο της Νίκαιας. Οι αποφάσεις των αγροτών είναι σαφείς, κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους. Μάλιστα, ζήτησαν σήμερα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κάτι που απορρίφθηκε από ό,τι μαθαίνουμε. Το αίτημα αυτό είναι μαζί μας ο κύριος Μπούτας, βέβαια, για να μας πει περισσότερα. Ζητήσατε τη συνάντηση και τελικά σας απέριψαν. Μας απάντησαν στις 6 ώρα το απόγευμα ότι ο κύριος Μπούρας από το γραφείο του Πρωθυπουργού, ο διευθυντής, ότι θα δούμε τους υπουργούς, λέει. Ναι. Άρα λοιπόν. Εμείς συνεχίζουμε. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Μπούτα? Τι σημαίνει αυτό? Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε. Αύριο την ίδια ώρα, ξανά πάλι, καλούμε κόσμο, τους αγρότες, εργαζόμενους, ξανά να προχωρήσουμε στους αποκλεισμούς. Για πόση ώρα αύριο? Όσο καθορίσουμε, για μια ώρα. Για μια ώρα. Αυτό το κομμάτι το συμβολικό. Και θέλουμε να καταγγείλουμε. Θέλουμε να καταγγείλουμε αυτή τη συμπεριφορά της κυβέρνησης που δείχνει απέναντι στους αγρότες της Θεσσαλίας, ενώ σε άλλα μέρη δεν δείχνει αυτή τη συμπεριφορά. Είναι πιο γενναιόδορη εκεί προς Θεσσαλονίκη. Όχι ότι θέλουμε να έχει την ίδια συμπεριφορά κι αλλού, αλλά γιατί, τι δείχνει, τι θέλει να δείξει με αυτό που κάνει εδώ στον κόβο της Νίκαιας. Λοιπόν, φοβάται? Πάμε να ρωτήσω. Λοιπόν, εάν φοβάται να έρθουν κι άλλοι, καλούμε να δυναμώσουμε πιο πολύ μέχρι να μας λύσει τα προβλήματα. Να ρωτήσω ένα τελευταίο, γιατί σας βλέπουμε μόνο σας απόψε? Κόσμο δεν βλέπουμε. Απόψε. Ναι. Έχει λίγο κρύο, είναι μέσα στα τζαντήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε και αύριο εκεί. Ευχαριστούμε, κύριε Μπούτα. Φωνάζουν. Τους ακούω. Νίκο, φωνάζει ο κόσμος. Τους ακούω. Φωνάζει ο κόσμος. Τους είδα, να, μαζευτήκαν, ωραία. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε και αύριο εκεί όπως είμαστε κάθε μέρα. Έδωσε το σήμα, Νίκο, να μας έρθει. Ο Μπούτας είναι ο στρατηγός του κάμπου, όπως ξέρετε. Έθεσες, οπότε... Λοιπόν, να δούμε και να καλησπερίσουμε τώρα τον πρόεδρο της πολύπαθης αυτής επιτροπής, τον κύριο Μαρκογιαννάκη, της Επιτροπής για τη Λίστα Λαγκάρτ. Κύριε Μαρκογιαννάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάδη, καλησπέρα σε όλη την παρέα και σε αυτούς που μας βλέπουν. Θα σας πω ότι χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας, γιατί είναι η αλήθεια ότι μας έχετε τροφοδοτήσει επαρκέστατα, θα έλεγα, το τελευταίο διάστημα, την κουβέντα με όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή την επιτροπή. Και ας ελπίσουμε ότι έχει ξεμυρμηγκιάσει το κεφάλι του κύριου Μαρκογιαννάκη. Εδώ είναι να μας το πει. Και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε. Μήπως μυρμηγκιάσει από εμάς, Ελένη. Λοιπόν, με ψυχραιμία. Αν έχουμε τέτοια πρόθεση. Να βάλουμε όλα τα ερωτήματα και να. Ακούσουμε, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο πρόεδρος της Επιτροπής να είναι εδώ και να μας απαντήσει. Να ξεκινήσω λίγο από το μέσα, εγώ, και μετά να συνεχίσουν οι συνάδελφοι. Κύριε Μαρκογιαννάκη,
Ευθέως, αυτό που θα συζητείτε πιο πολύ, τι συμβαίνει με την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί υπάρχει αυτό το θερμό μέτωπο. Κύριε Ευαγγελάτε, εντάξει, έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη υπόθεση. Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι στοχεύουν στο ίδιο πράγμα, δηλαδή να βρούμε την αλήθεια. Είναι λογικό, εγώ επειδή έχω συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές και ως πρόεδρος και ως απλό μέλος, ως συζητής, πάντα τις πρώτες μέρες υπάρχει μια ένταση η οποία σιγά σιγά καταλαγιάζει. Πιστεύω ότι και εδώ θα γίνει το ίδιο πράγμα. Η διαφορά δεν είναι διαφορά ουσίας, ξέρετε, είναι διαφορά νοοτροπίας όσον αφορά την ανακριτική διαδικασία. Εγώ, ξέρετε, είμαι της σχολής των δικαστών, των εισαγγελέων, επειδή έχω χρηματίσει και από έδρας έχω απονείμει. Και ως ποινικολόγος, πιστεύω ότι ο μάρτυρας, στο μάρτυρα πρέπει να φερόμαστε με ευγένεια, να τον αφήσουμε να πει αυτά που θέλει να πει και στη συνέχεια όσα δεν έχει πει, συμπληρωματικά να τον ρωτήσει ο πρόεδρος κάποιες ερωτήσεις, να πάρει αυτά τα οποία θέλει και πρέπει να πάρει και συμπληρωματικά οι συνάδελφοι να κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Θέλετε από απειρία, θέλετε από άλλη νοοτροπία, διότι άλλοι έχουν διαφορετική νοοτροπία. Πλατιάζομαι υπερμέτρος. Πολλές φορές ρωτάμε το ίδιο πράγμα δεκάδες φορές. Βγαίνουμε από το θέμα. Για να το κάνουμε το πιο πυκνό πάντως, επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου, τελειώνω. Αυτό τελειώνω. Γινόταν σε όλες τις επιτροπές και επειδή είστε ο πλέον έμπειρος του κοινοβουλίου. Τελειώνω. Τέτοιο θέμα όμως, όπως αυτό που έχει δημιουργηθεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και εσάς προσωπικά, δηλαδή τελειώνω, με δηλώσεις ένθεν κακήθεν. Τελειώνω. Σε προσωπικό επίπεδο δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Εγώ δεν ρίχνω ευθύνες στην κυρία Κωνσταντοπούλου σε κανένα. Λέω ότι υπήρξε μια ένταση η οποία πιστεύω ότι τώρα θα καταλαγιάσει από τις επόμενες ημέρες. Τώρα το είπε η Καλογεροπούλου και έχει δίκιο. Την προηγούμενη Αλλά, Πέμπτη είπατε ότι μυρμηγκιάζει το κεφάλι σας μόνο που τη σκέφτεστε. Τι δεν ρίχνετε ευθύνη. Να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται 8 ώρες να εξετάσουμε ένα μάρτυρα. Είναι πολλές, κύριε Ευαγγελάτε. Και στο κάτω-κάτω, ο άνθρωπος αυτός, μετά από τις 2-3 πρώτες ώρες επιθετικών ερωτήσεων από πολλούς ανακριτές, αμφιβάλλω αν έχει τη διάβγεια να απαντήσει και να πει αυτά που πραγματικά θέλει. Κύριε Μαρκογιαννάκη, επί της ουσίας της υπόθεσης, καλά πάει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει κάνει κάτι μεμπτό. Μπορείτε δηλαδή να πείτε ότι δεν έχει χειριστεί επί της ουσίας της υπόθεσης. Όχι. Επιτρέψτε μου, έχουμε συμφωνήσει να μην βγαίνουμε ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε στις εφημερίδες να κάνουμε συζητήσεις για την ουσία της υπόθεσης ή για λεπτομέρειες. Μια γενική θεώρηση. Σας λέω ότι και η κυρία Κωνσταντοπούλου την αλήθεια θέλει να βρει. Και εγώ την αλήθεια θέλουμε να βρούμε. Απλά ο καθένας έχει επιλέξει ένα διαφορετικό δρόμο. Εκτιμώ όμως, ειλικρινά σας το λέω, ότι σιγά σιγά όπως πάντα συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις θα καταλαγιάσουν τα πράγματα. Άλλωστε εγώ σκοπεύω να εισηγηθώ την αύξηση και των συναδριάσεων και των ωρών λειτουργίας της Επιτροπής, έτσι που να μην διακατέχουμε και από το άγχος ότι δεν θα τελειώσουμε μετά από ένα χρόνο. Να απευθυνθώ, κύριε Μαρκογιαννάκη, στους συναδέλφους μου να πω το εξής. Νομίζω, επειδή όλοι μας έχουμε μια τακτική σε κάθε κουβέντα στο μυαλό μας, είναι προφανές ότι ο κύριος Μαρκογιαννάκης θέλει να ρίξει τους τόνους, θέλει να λιάνει τις αντιρρήσεις. Προτείνω να μην συνεχίσουμε γιατί επειδή είναι και έμπειρος, δεν θα μας βγάλει αυτό που ρωτάμε. Άρα προχωράω στο επόμενο. Όχι, να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να πάρουμε κάποιες πληροφορίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλούμε για την επιτροπή της λίστας Λαγκάρτ. Είναι μείζον θέμα και ουσίας και πολιτικής ηθικής. Κύριε Μαρκογιαννάκη, θα μάθουμε κάτι παραπάνω από την επιτροπή σας, γιατί ξέρετε καλά ότι λίγες φορές μας έκαναν σοφότερους επιτροπές της Βουλής. Κύριε Βαγγελάτε, θα σας μιλήσω και για τους συναδέλφους και για πάρτι μου. Όσον αφορά τους συναδέλφους, διαβλέπω πρόθεση να δουλέψουμε σκληρά και να βγάλουμε την αλήθεια. Όσον αφορά τον εαυτό μου, έχω 24 χρόνια βουλευτής. Είναι λογικό να περνά από το μυαλό μου ότι έρχεται σιγά σιγά η ώρα να αποχωρήσω από την πολιτική. Μετά από τόσα χρόνια δεν έχω σκοπό να έρχομαι τον μπαστούνάκι στη Βουλή, αν και οι συμπατριώτες με τιμούν αδιαλείπτως τόσα χρόνια. Και θέλω να φύγω με ένα καλό όνομα, ότι σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα που η κοινωνία μας θέλει την αλήθεια και θέλει να τιμωρούνται οι ένοχοι και εκείνοι που βάζουν το δάχτυλο στο μέλι, δεν θα φύγω με την κατηγορία ότι κουκούλωσα, ότι δεν άφησα να βγει η αλήθεια. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Σας το λέω ειλικρινά, με κάθε ειλικρινά. Θέλω να είναι η αστεροφημία μου αυτή. Ότι έβγαλα την αλήθεια. Σοβαρό. Και θα κάνω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Πρωτοσέλτε. Θα βγει ένα πόρισμα ή ο καθένας θα πει το δικό του. Κοιτάξτε, θα σας πω τώρα ποιο είναι το μόνο μου πρόβλημα σε αυτή την επιτροπή. Εγώ πιστεύω ότι όσον αφορά τις ποινικές ευθύνες, όποιες προκύψουν, θα είναι ταύτισης απόψεων και θέσεων. Και αυτό
βρίσκομαι εμείς αυτή τη στιγμή. Εκείνο το οποίο φοβάμαι είναι μήπως θελήσουν τα κόμματα να επεκταθούν και να κάνουν λόγο στο πόρισμα και για ευθύνες πολιτικές και για άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι δική μας δουλειά. Εγώ θα όμως δημοσιεύματα, με συγχωρείτε παρακαλώ, κύριε Μαρκογιαννάκη. Παρακαλώ. Προχθεσινά δημοσιεύματα όμως για παράδειγμα ανέφεραν, εγώ δεν λέω ότι εμπλέκεται ο άνθρωπος, αλλά ανέφεραν το όνομα του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, του κυρίου Παπασταύρου, ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρτ. Και εν πάση περιπτώσει έδωσε ο άνθρωπος την εξήγησή του. Ποιος σας είπε ο κύριος ο Παπασταύρου πως δεν θα κληθεί στην Επιτροπή? Και ποιος σας είπε πως δεν θα υποστεί τη βάση από τη διαδικασία? Είδατε όμως που χρειάζεται και η επιμονή, κύριε Μαρκογιαννάκη. Μα από πού προηγούμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν έχετε δίκιο, διότι ο κύριος Παπασταύρου έχει προταθεί ως μάρτυρας και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα κόμματα να εξεταστεί ως μάρτυρας. Δεν θα ξέφευγε ο άνθρωπος να εξεταστεί. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο όμως ο κύριος Παπασταύρου. Θα πάει να καταθέσει. Εγώ το άφησα όλο να εξελιχθεί και να τεθούν και τα ερωτήματα, αλλά θα πάει να καταθέσει. Όχι, το λέω για την πολιτική χρειά που λέει ο κύριος Μαρκογιαννάκης. Μα δεν το έβγαλε αυτό η κυρία ή ο κύριος Τάδε. Αυτό είναι τώρα και καιρό στη λίστα των μαρτύρων και σας λέω ότι επειδή δημιουργήθηκε αυτό το ζήτημα, προτίθεμαι, ειδικά όταν θα εξεταστεί ο κύριος Παπασταύρου, όσο και αν πλατιάσουν οι συνάδελφοι, όσο και αν επαναλαμβάνουν τις ίδιες ερωτήσεις, να μην κάνω την οποιαδήποτε παρέμβαση για να μην μπουν αυτό το οποίο έχουν πει σε άλλες περιπτώσεις. Κύριε Μαρκογιαννάκη, τι θα κάνετε με αυτή τη φάμπρικα, να την πω αν μου επιτρέπετε, της ανασκευής? Δηλαδή έχουμε μέχρι στιγμή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Λέω, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικά διάστημα και δυσανάλογα με το χρόνο ζωής και λειτουργίας της προανακριτικής, έχουμε δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μάρτυρες ανασκεύασαν αυτά που είπαν. Αυτό, εκ πρώτης όψεως και σε πρώτη ανάγνωση, και το πρώτο που προκαλεί στην κοινή γνώμη είναι, δηλαδή τραυματίζει, δεν είναι ένα θέμα για την αξιοπιστία της διαδικασίας? Κυρία Ακριβοπούλου, ακούστε. Όταν καταθέτει ένας... με αυτό. Επιτρέψτε μου, όταν καταθέτει ένας μάρτυρας, εγώ δεν μπορώ ούτε να τον μαλώσω ούτε να τον δείρω για να πει τα ίδια πράγματα που έχει πει σε μια προηγούμενη κατάθεση ή μια προηγούμενη μέρα. Όμως, ο καλός, ο σωστός κριτής των αποδεικτικών στοιχείων λαμβάνει υπόψη του όταν πάει να βγάλει το πόρισμα τις διαδοχικές διαφορετικές τοποθετήσεις και βγάζει τα συμπεράσματα. Πάντως, ένα λεπτό, Άρη, και αμέσως μετά θα ρωτήσεις εσύ. Αυτό που λέει η Κατερίνα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι μείζονο σημασία. Και για το κύρος της Επιτροπής εννοώ. Εμφανίστηκε ένας μάρτυρας, συνεργάτης του κ. Παπακοσταντίνου, κρισιμότατο πρόσωπο, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος πήρε την λίστα Λαγκάρτ, τη λίστα που παρέλαβε ο Παπακοσταντίνου, έτσι όπως μέχρι τώρα ξέρουμε την υπόθεση, την είδε ο ίδιος. Και τουλάχιστον άλλος ένας άνθρωπος, αυτός ο στενός του συνεργάτης. Αναφέρεται στον κύριο Κλή και την άλλη μέρα λέει δεν είδα. Ο οποίος στενός του συνεργάτης λέει είδα άλλη λίστα, εγώ άλλο πράγμα είδα. Σας το λέει. Πάτε να του ανοίξετε στις δύο τα ξημερώματα το στικάκι που έχετε πάρει τώρα για να δει και να σας πει. Λέτε άστο, είναι αργά, το κάνουμε αύριο. Και αύριο, την επομένη τέλος πάντων που ξανακαταθέτει και βλέπει, λέει ναι, δεν θυμάμαι και καλά και τι να σας πω. Αυτό κοιτάξτε κύριε Βαγγελάτε, αυτό θα εκτιμηθεί δεόντως όταν θα συντάξουμε το πόρισμα. Και θα πούμε πρόκειται περί αναξιόπιστου. Την αλήθεια θα την βρούμε. Η λίστα Λαγκάρτ, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί? Ποιος την έχει? Θα σας εξέπλητε να βρεθεί? Κύριε Βαγγελάτε, δεν θα βρεθεί. Δεν θα βρεθεί. Και ξέρετε γιατί δεν θα βρεθεί? Γιατί? Εγώ θα σας πω. Ήρθε ο μάρτυρας ο κ. Φαγιανάκης και είπε το πρωτότυπο, αυτό που μας ήρθε από τη Γαλλία, δεν μπορούσε να το αλλοιώσει κανείς, το πρωτότυπο. Το λέμε από την πρώτη στιγμή ότι το επιχείρημα από Κωνσταντίνου ήταν αστείο ότι το κανάλι USB για να. Αλλοιώθηκαν τα υπόλοιπα. Άρα, αυτός ο οποίος το εξαφάνισε, αυτός που το έκρυψε, ήθελε κάτι σοβαρό να κρύψει. Και γι' αυτό το λόγο δεν εμφανίζεται. Για μένα, αν θέλετε, και εδώ, αν θέλετε, είναι και μια είδηση αυτή που θα σας πω, μέσα στο βάθος του μυαλού μου, το πρόβλημα κατά πάσα πιθανότητα ίσως να είναι μεγαλύτερο από εκείνο το οποίο έχουμε μπροστά μας, ότι έχουμε τρία ονόματα τα οποία έχουν βγει από μέσα από τη λίστα. Ότι είναι και άλλα, εννοείται. Είναι λοιπόν, ή ότι κρύβονται πίσω. Θα σας πω αμέσως. Αφήστε τον, μην τον διακόπτετε τώρα. Θα σας πω αμέσως. Για πείτε μας. Γι' αυτό το λόγο και επικοινωνώντας με τους εισαγγελείς, τους παρακάλεσα, το είχα κάνει όμως πιο μπροστά αυτή. Πήγατε και σήμερα και τους είδατε τον κύριο Πεπόνη και τον κύριο Μουσική. Όταν επικοινώνησα στις επανειλημμένες επικοινωνίες που έχω με τον κύριο Πεπόνη, και το λέω αυτό γιατί κάποιοι έγραψαν ότι έχω μαλώσει κιόλας, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Τους είπα ότι θα πρέπει, και το είχα κάνει όμως πιο μπροστά οι άνθρωποι, θα πρέπει να γίνει μία ανάλυση
Και σε κάθε όνομα που υπάρχει ένα λογαριασμό, σε ένα Excel, όπως λένε εκεί πέρα. Ναι, ναι. Να, τόσο αυτόν τον Excel που υπάρχουν στο στικάκι. Ναι. Όσο και εκείνο που μας ήρθαν από το δεύτερο CD που πήραμε από τη Γαλλία, να γίνει μια σύγκριση των στοιχείων, να δούμε μήπως από κάποια στοιχεία, από κάποια αρχεία τα οποία υπάρχουν, έχουν αφαιρεθεί στοιχεία, δηλαδή να το κάνω λιανά. Εννοείται και από διπλέον. Ναι, 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 ναι. Να το κάνω λιανά. Ναι. Ο Μαργκογιαννάκης, παραδείγματος χάρη, ο οποίος φέρεται να έχει ένα λογαριασμό, πριν την αλλίωση του USB, είχε στο λογαριασμό του 5 εκατομμύρια και με την αλλίωση έχουν μείνει ένα ή κανένα. Ένα γίνουμε... λεπτό, έχετε τέτοιες υπόνοιες βάσιμες? Θα ξαναδείτε κάτι. Να σας πω κάτι. Όποιος, κατά τη γνώμη μου, κάνει μια πράξη απόκρυψης, όποιος την έκανε. Εσείς προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, έχετε βάσιμες υπόνοιες? Δεν αποκλείω τίποτα, κύριε Βαγγέλη. Που αφορούν και τα συγγενικά πρόσωπα του κυρίου Παπακοσταντινού. Δεν ξέρω, εγώ δεν είπα για πρόσωπα. Εγώ είπα όμως όταν έχω ένα λογαριασμό 550 εκατομμύρια ευρώ. Για επιπλέον λογαριασμό. Όταν έχω ένα λογαριασμό 500... πλήν των τριών. Όταν έχω ένα λογαριασμό 550 εκατομμύρια δολάρια, με συγχωρείτε. Ναι. Είμαι υποχρεωμένος, είναι υποχρεωμένος να εισηγηθώ και, και βλέπω και τις διαθέσεις της Επιτροπής αυτός ο λογαριασμός να γίνει, με συγχωρείτε για τη φράση, κόκκινο. Δεν θα αφήσουμε. Δεν θα αφήσουμε μέχρι να φτάσουμε στην πηγή φυσικού, στο φυσικό πρόσωπο που πήγε και είπε: καταθέτω αυτά τα χρήματα και ανοίγω αυτό το λογαριασμό. Άρα, ποιοι κρύβονται από πίσω. Δηλαδή, βήμα-βήμα θα πάτε στη διαδρομή του χρήματος. Ασφαλώς. Και όχι μόνο για τα τρία χρήματα. Αυτό, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ο μόνος τρόπος να μάθουμε τι έχει συμβεί και μπορεί να τεινάξει στον αέρα πιο πολλά από όσα φανταζόμαστε. Μου γιατί είναι... άλλο είναι. Εμένα έχω ένα. Όχι, το λέω, θέλω να το πω. Άλλο είναι, έχω ένα εκατομμύριο σε ένα λογαριασμό και κάπως το δικαιολογώ, διότι έχω μια δραστηριότητα στο εξωτερικό και. Και άλλο είναι, αυτό το ένα εκατομμύριο, αν ψάξουμε από πίσω, από πού προήλθε. Γιατί μπορώ να δικαιολογήσω ένα εκατομμύριο. Γιατί μπορεί να έχω και ένα εκατομμύριο στο σεντούκι μου και να τα αλλάζω. Από μαύρο χρήμα. Αλλά αν πάω πίσω. Στο ποιος έχει δώσει αυτό το εκατομμύριο μπορεί να βγουν δράκι και φίδια. Άρα, κύριε Μαργκογιαννάκη, κύριε Βαγγελάτη, εγώ δεν προτίθεμαι σε καμία περίπτωση, μα σε καμία περίπτωση, το δηλώνω ενώπιον σας και ενώπιον του ελληνικού λαού που μας ακούει αυτή τη στιγμή, να κάνω βήμα πίσω προς την θα πηγαίνω προς την κατεύθυνση να βρω ποιος ήταν εκείνος ο οποίος κατέθεσε τα πρώτα χρήματα. Άρα και στους συγγενείς του κυρίου Παπακοσταντίνου και στα άλλα πολιτικά πρόσωπα, στις συζύγους και σε όποιον άλλον, θα πάτε και στο ποιος έχει κάνει τις καταθέσεις. Προσέξτε, μα δεν μιλάω για την απάντηση. Να ακούσουμε την απάντηση. Θα πάτε. Δεν μίλησα ούτε για συγγενείς ούτε για φίλους. Είπα, έχω ένα μεγάλο λογαριασμό, όπως μπορεί να είναι και άλλοι λογαριασμοί. Στον καθένα από αυτούς τους λογαριασμούς θα τον κάνουμε κόκκινο, με την έννοια ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα. Εγώ, επειδή δεν είμαι ούτε τραπεζικός ούτε οικονομολόγος, θα εισηγηθώ να χρησιμοποιήσουμε πραγματογνώμονες οι οποίοι να γνωρίζουν πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, να μας βοηθήσουν να λύσουμε τα προβλήματα όλα, να μην μείνει τίποτα σκοτάδι. Ένα ερώτημα τελευταίο έχουμε. Ποιος θα το κάνει? Πόσο καιρό θα πάρει η Επιτροπή? Και αν θα πάρει, θα πάρει. Εγώ θα ήθελα να τελειώσω μέχρι την 25η Μαρτίου. Ναι. Ασφαλώς δεν τελειώνουμε τώρα. Αν χρειαστεί όμως, κύριε Πορτοσάτη, να πάμε και πιο πέρα, θα πάμε. Συγχωρήστε μου την προς υπομονή. Προς χάρη της αλήθειας, θα πάμε. Κατερίνα, ένα τελευταίο και εννοείται ότι θα ελέγξετε, δεν θα ελέγξετε μόνο τα τρία πρόσωπα τα οποία, των οποίων αλλοιώθηκαν τα στοιχεία. Τι λέτε σε καμία περίπτωση. Όχι, σοβαρό λέγεται. Ψάχνετε τους πάντες. Δεν μιλάμε για του Παπακοσταντίνου πια. Μιλάμε για ευρύτερα. Περνάω από το μυαλό μου και το ξεκάρφωμα. Το είπα τώρα, κύριε Παπαγιαννάκη. Εμένα με ευνηδίασε ο Μαργκογιαννάκης απόψε. Για πολλά περισσότερα ήρθε. Για πολλά περισσότερα ήρθε, Νίκο. Με ευνηδίασε με αυτό που είπε. Θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση κουκουλώματος. Τέλος. Μάλιστα. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Μαργκογιαννάκη και τους συναδέλφους. Το ξεκάρφωμα είναι τέλος. Σοβαρά αυτά που είπε ο κύριος Μαργκογιαννάκης. Μακάρι να βγει και τίποτα άλλο. Γρήγορα και καλά. Θέλουμε να μας κάνει να χαλαρώσουμε λίγο. Νάπολη. Είδαμε τι έγινε με τον Πάπα, άσχετο πράγμα. Έχουμε το πιο σουρεαλιστικό, θα λέγει κανείς, μποτιλιάρισμα που έχει γίνει ποτέ. Ναι. Αυτό το αυτοκίνητο, σε δρόμο διπλής κυκλοφορίας, όπως μπορούμε να δούμε, προσπαθεί να κάνει αναστροφή. Έτσι λοιπόν, περνάει λίγη ώρα, έρχεται το πρώτο αμάξι, φρακάρι. Περνάει δεύτερη ώρα, έρχονται τα υπόλοιπα αμάξια από την αντίθετη κατεύθυνση. Και ξεκινάει τώρα η παράνοια. Καλά, κοίτα, πάντως αυτό στην Αθήνα είναι έρχεται, πολύ έρχεται από τι είναι αυτό? Από μηχανόβιους. Κολλάνε κι αυτοί. Σαν τον Batman ήταν ένας.
Κολλάνε και αυτή στην πορεία ναι. Και συνεχίζει την παράνοια. Κηδεία. Πάει να περάσει. Αυτό είναι, δεν είναι μοντάζ. Είναι πραγματικό. Είναι ταινία. Δηλαδή. Έχει βγει ο άνθρωπος από τον μπαλκόνι και δεν το πιστεύει αυτό που γίνεται. Με αποτέλεσμα να προσπαθούν όλοι να δώσουν οδηγίες στον κύριο εδώ πέρα να κάνει ένα στροφή ο οποίος δεν καταλαβαίνει. Αυτός είναι εδώ ο γίγαντας. Αυτός έχει προκαλέσει τα πάντα. Πόση ώρα. Αυτό βγήκε σε κανένα 2-3 ώρες μέχρι που τελικά τα καταφέρανε με πολλές προσπάθειες. Ναι. Δεξιά-αριστερά να καταφέρει να βγει. Αλλά εντάξει, ο τύπος βαρέθηκε μετά από ένα δεκάλεπτο να το τραβάει το βίντεο. Οι αστυνόμοι προσπαθούν να το δώσουν δεξιά-αριστερά για να μην χτυπήσει κάποιο σταθεμένο όχημα. Ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο. Έχουμε και λέμε. Μαραθώνιος σε κατακόρυφο. Empire ναι. State, 86 ναι. Ορόφοι, 1576 σκαλιά. Ναι. Κάθε χρόνο διοργανώνουν λοιπόν μαραθώνιο. Προς τα πάνω ποιος θα φτάσει πρώτος. Πόση ώρα κάνανε. Κάνανε ένα 30 λεπτό το ρεκόρ. Ναι. Εξουθενωμένοι όλοι. Εντάξει, ήταν εντυπωσιακό. Αυτός είναι ο νικητής. Τα κατάφερε, 86 ορόφους. Μια χαρά. Είναι λεπτοκαμωμένο. Πολύ διαφημίσεις. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένας από τους καλύτερους τελικούς κυπέλου μπάσκετ των τελευταίων ετών αμαυρώθηκε χθες από τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν αιτία για διακοπή μίας ώρας και εκένωση του γηπέδου, ώστε να ολοκληρωθεί ο τελικός που βρήκε νικητή τον Παναθηναϊκό με 81-78. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδια ζήτησε ένορκη διοικητική εξέταση για απόδοση ευθυνών σε 24 αξιωματούχους της αστυνομίας, ενώ τέθηκε ήδη σε διαθεσιμότητα ο επικεφαλής για την τήρηση των μέτρων τάξης στο ελληνικό. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ολυμπιακός κατέθεσε ένσταση και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι έκαναν λόγο για αλητεία, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ρίχνει σήμερα κι άλλο λάδι στη φωτιά, απαντώντας πως ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Σκηνές ντροπής για ακόμα μία φορά σε αγώνα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Παρά το γεγονός πως οι δύο ομάδες παραχώρησαν στους οπαδούς τους από 900 εισιτήρια, ο τελικός του κυπέλου μπάσκετ στο γήπεδο του Ελληνικού μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με την αστυνομία να φέρει ευθύνη ως προς τον σχεδιασμό της. Τα όργανα άρχισαν νωρίς, καθώς μετά από ανταλλαγή φωτοβολίδων των οπαδών, μία εξ αυτών χτύπησε τον Κάιλ Χάινς του Ολυμπιακού στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να διακοπεί το ζέσταμα των Ερυθρόλευκων, μέχρι να διαπιστωθεί τελικά πως ο Αμερικανός είναι καλά στην υγεία του και μπορεί να αγωνιστεί. Τελικά το μάτς ξεκίνησε κανονικά, όμως το 13ο λεπτό της αναμέτρησης, οι οπαδοί των δύο ομάδων που είχαν συγκεντρωθεί δεξιά και αριστερά στην εξέδρα των επισήμων, συνεπλάκησαν. Μάλιστα, χωρίς να υπολογίζουν τις αστυνομικές δυνάμεις, εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, εκεί όπου έγιναν μάχες σώμα με σώμα, με τα επεισόδια να διαρκούν περίπου 20 λεπτά. Μετά από την παρέμβαση της αστυνομίας, τα πνεύματα ηρέμησαν και έγινε εκένωση του γηπέδου, με τα επεισόδια πλέον να μεταφέρονται στον περιβάλλοντα χώρο. Μετά από διακοπή μίας ώρας, ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά. Οι πράσινοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, που πήραν διαφορά μέχρι και 17 πόντους, όμως οι Πειραιώτες με ένα δυναμικό comeback κατάφεραν 3 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα να προηγηθούν με 72-71 με το εύστοχο τρίποντο του Σλουκά. Ωστόσο, ο Σπανούλης αστόχησε στο τελευταίο τρίποντο του αγώνα, το οποίο θα έστελνε το μάτς στην παράταση, και έτσι οι πράσινοι στέφθηκαν κυπελούχοι, επικρατώντας 78-81. Η ένταση από την εξέδρα μεταφέρθηκε στους παράγοντες των ομάδων. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά το τέλος του αγώνα, προέβη στην εξής δήλωση. Οπουδήποτε βρίσκεται ο Ολυμπιακός, πάντα υποσχιάζεται ένας αγώνας. Όπως είπα και νωρίτερα, είναι ντροπή. Κάποια στιγμή πρέπει αυτό το πράγμα, αυτό το σωματείο της βρωμιάς να τιμωρηθεί. Φιλόπουλος, Ριζούπολη, Τροκαντερό, Συγκρού 1, Συγκρού 2, τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, στο πυρόβλητο είναι Ολυμπιακός. Κάποια στιγμή δεν θα βρεθεί κάποιος που θα έχει το στένος να τους τιμωρήσουνε. Με τη σειρά τους οι αδερφοί Αγγελόπουλοι κατέθεσαν ένσταση για τις συνθήκες διεξαγωγής του τελικού, ενώ οι Ερυθρόλευκοι που ήταν έξαλλοι με τη διαιτησία δεν βγήκαν για την απονομή τους. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πανηγυρίζει για ένα κύπελο,
Ο γραφικός πρόεδρος του με τα μαύρα που κάμισα που βρίζει διαιτητές πίσω από την μπασκέτα μπορεί να πανηγυρίζει, αλλά σήμερα κέρδισε η αλητεία και όχι το μπάσκετ. Μετά την εκένωση, όπως είδατε όλοι, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού επέλεξε να κατέβει στον αγωνιστικό χώρο, απειλούσε τους διαιτητές, θα με βρείτε μπροστά σας, θα σας κάνω, θα σας δείξω κτλ. Θα έρθω στο σπίτι σου σαν του Πιλοίδη. Ναι, και χειρότερα. Εδώ που φτάσαμε, δύο δρόμοι υπάρχουν. Ο ένας δρόμος είναι να γίνουμε αλήτες. Θα βάλουμε ανθρώπους, κυνηγάνε διαιτητές, να τους απειλούν, να χτυπάνε και δημοσιογράφους. Πολλοί από εσάς έχετε δεχτεί επιθέσεις στα σπίτια σας, στις δουλειές σας και στα πάρκινγκ σταδίων. Ο άλλος δρόμος είναι να μην αλλάξουμε τίποτα από αυτά που κάνουμε. Να μείνουμε όπως είμαστε. Να πετύχουμε τους στόχους μας όπως τους πετύχαμε. Χωρίς να αλλάξουμε τίποτα από τις αξίες μας, τον χαρακτήρα μας και τις τάσεις ζωής που έχουμε. Επιλέγουμε το δεύτερο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ωστόσο, έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά, καθώς με δήλωσή του τονίζει πως ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Πόσο περισσότερο όταν επί μία δεκαετία είναι ο καλύτερός μας πελάτης, όπως ο Ολυμπιακός και οι Αγγελόπουλοι. Συνέβη λοιπόν ο πρώτος Παναθηναϊκού να επιτεθεί στους διαιτητές στα αποδυτήρια, κατά τα γραφόμενά σας. Μετά να δεχθεί επίθεση ο κ. Πιλοίδης στο σπίτι του. Μετά ο κ. Κορομιλάς, όπως διαβάσαμε στα δημοσιεύματα των εφημερίδων και το site, να λείπει από το σπίτι του γιατί απειλείται. Και φυσικά ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ήταν όρθιος στον πάγκο του Παναθηναϊκού και απειλούσε τους διαιτητές, όπως όσοι ήταν στο γήπεδο το βλέπανε στο δεύτερο ημίχρονο. Αναρωτιέμαι λοιπόν κάτω από αυτές τις συνθήκες πώς μπορεί να γίνει ένα νορμάλ παιχνίδι και αν πρέπει να μιλήσουμε για τακτική και το οτιδήποτε άλλο. Πάντως, μετά τα έκτροπα στο Ελληνικό, διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος 24 αξιωματικών μετά από παρέμβαση του αρχηγού της αστυνομίας, ενώ σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο ταξίαρχος που ήταν υπεύθυνος για τα μέτρα τάξης. Στο ποδόσφαιρο και τη Super League τώρα, Πλατανιάς Άρης 1-0 με γκολ του Νασλίδη αυτή την ώρα, και ενώ Άρης παίζει και με 10 παίχτες περίπου μισή ώρα πριν από τη λήξη του παιχνιδιού, είναι το τελευταίο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Super League. Εν τω μεταξύ, στο πλευρό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστροφή της ομάδας στη Λεωφόρο τάχθηκε ο ερασιτέχνης με σημερινή ανακοίνωση. Στα μεταγραφικά, οι πράσινοι δεν απέκτησαν τελικά τον κεντρικό αμυντικό Αμπντουλαγέ Μεϊτέ, που κόπηκε στα εργομετρικά τεστ, ενώ την ίστατη στιγμή ο Ολυμπιακός έκανε την έκπληξη φέρνοντας στην Ελλάδα τον Γκανέζο Ντέρεκ Μποάντεγκ, τον οποίο ο προπονητής Μίτσελ γνωρίζει από την κοινή θητεία του στη Χετάφε. Ο Αμπντουλαγέ Μεϊτέ δεν θα φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι, αφού το επίπεδο της φυσικής κατάστασής του κρίθηκε ανεπαρκές για να βοηθήσει άμεσα τον Παναθηναϊκό και συνεπώς δεν υπέγραψε. Ο Ιβοριανός στόπερ πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες βγήκαν καθαρές. Ωστόσο, κόπηκε στα εργομετρικά, καθώς διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο της φυσικής του κατάστασης είναι πολύ χαμηλό και κατά συνέπεια δεν είναι σε θέση να βοηθήσει αγωνιστικά τον Παναθηναϊκό στο τέλος της σεζόν. Το ιατρικό επιτελείο ενημέρωσε τη διοίκηση για τα αποτελέσματα των εργομετρικών και άμεσα πάρθηκε η απόφαση να μην αποκτήσει ιδιότερα τα διάχρονο στόπερ. Στο μεταξύ, μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός γνωστοποιεί ότι τίθεται στο πλευρό της ΠΑΕ όσον αφορά την επιστροφή της ομάδας στο Απόστολος Νικολαίδης. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανακριβή και αναλυθεί δημοσιεύματα, ενώ τονίζει ότι έχει ήδη χορηγήσει προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού δήλωση παραχώρησης του γηπέδου, προκειμένου η ΠΑΕ να την προσκομίσει, όπως η ίδια δήλωσε στην ΕΠΟ. Έκπληξη εντωμεταξύ της τελευταίας μέρας των μεταγραφών ετοιμάζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν φέρει στην Ελλάδα τον παλιό παίκτη του Παναθηναϊκού, Ντέρεκ Μποάτεκ, ο οποίος έχει προταθεί εδώ και περίπου 15 μέρες. Ανήκει στην Ντνίπρο, με την οποία όμως βρίσκεται σε δικαστική μάχη, καθώς έχει προσφύγει στο ΚΑΣ για να κερδίσει την ελευθερία του, ενώ βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις και με την Μίτλεσμπρο. Ο κεντρικός μέσος δοκιμάστηκε και στη Φούλαμ τον Ιανουάριο, αλλά δεν έψησε τον Μάρτιν Γιόλ και η αγγλική ομάδα του πρόσφερε συμβόλαιο. Τον Μποάτεκ γνωρίζει πολύ καλά ο Μίτσελ, αφού οι δύο άντρες συνεργάστηκαν στη Χετάφε, εκεί όπου ο Γκανέος αγωνίστηκε 2 χρόνια, από το 9 ως το 11. Ο Γκανέος είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό τη διετία 2001-2003 με 36 συμμετοχές και 4 γκολ. Πριν από τους πράσινους είχε παίξει στην Καλαμάτα, ενώ ακολούθησε ένα σταθμό στην καριέρα του ο Όφη, η ΑΕΚ Στοκχόλμη, η Μπεϊτάρη Ιερουσαλήμ, η Κολονία, η Χετάφε και η Ντνίπρο. Μετράει 45 εμφανίσεις και ένα γκολ με την εθνική Γκάνας, ενώ συμμετείχε και στο πρόσφατο Κόπα Αφρικα. Στον ΠΑΟΚ οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν και όπως προέκυψε από τις ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε ο Σεκού Ολίσε, έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στη δεξιά γάμπα. Κάτι που σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 3-4 εβδομάδες. Ο Λιβεριανός Άσος είχε παραπονηθεί για πόνους στη γάμπα μετά το τέλος του μάτς με τον Όφη. Ως εκ τούτου, ο Ολίσε θα απουσιάσει από τα μάτς με ΑΕΚ, Κέρκυρα και Πανιόνιο, ενώ θα απουσιάσει και από το παιχνίδι Κυπέλλου με το Λεβαδιακό.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά από τα δυτικά θα επηρεάζουν από αύριο τον καιρό της χώρας μας και μέχρι περίπου το τέλος της εβδομάδας. Αναλυτικότερα λοιπόν αύριο Τρίτη, αρχικά ρεή συννεφιά στη χώρα μας που βαθμιαία στη Δυτική Ελλάδα θα αυξηθεί και περίπου από το μεσημέρι θα αρχίσουν βροχές εκεί και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν ανατολικότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στο Ιόνιο, αρχικά 5 με 6, βαθμία 7, το βράδυ 8 μποφόρ. Στο Αιγαίο η έντασή τους δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έως 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 16 βαθμούς. Στην Αττική αύριο, ρεή συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί. Άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αθήνα από 4 έως 15 βαθμούς. Ρεή συννεφιά αύριο και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης που βαθμιαία θα αυξηθεί. Τη νύχτα εκεί δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Νότιο-ανατολική άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 1 έως 12 βαθμούς. Την Τετάρτη τώρα, αρχικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα εκλωθούν βροχές, τοπικές καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και τα ημιορεινά της βόρειο-δυτικής χώρας. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Επίσης, θα είναι τοπικά έντονα τα φαινόμενα στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, θα ενισχυθούν 6 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έως 12 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 16 βαθμούς. Την Πέμπτη τώρα και την Παρασκευή και πάλι σε όλη τη χώρα βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και τα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Πάντως βαθμία την Παρασκευή τα φαινόμενα στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μάλλον βαθμιαία θα γίνουν βόρει από την Πέμπτη και μέχρι την Παρασκευή το βράδυ θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, η έντασή τους 5 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο την Παρασκευή. Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται και για απόψε η απογευματινή ενημέρωση σας από τον Sky. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιόνη. Καλό βράδυ.